Καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4 αγάπη. Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα γιορτής για ορισμένους, δεν το καταλαβαίνω. Ιδρύει και το ΠΑΣΟΚ λέει. Α, είδα κάτι πως θα ρίχνω. Συγχαρητήρια. Είδα και Instagram και Facebook τέτοια. Το παλιό ΠΑΣΟΚ, γιατί τώρα με την αλλαγή του αφημί είναι άλλο κόμμα, εντάξει. Σωστό, σωστό. Ναι, και εγώ έλεγα γιατί σήμερα ανεβαίνουν τέτοια πράγματα. Τώρα κατάλαβα. Εννοείται, Σταύρο, ότι η αγάπη δεν θα ξέρει πότε δίδει και το Πασόκ, έτσι δεν είναι. Πού να ξέρει. Ντροπή πράγματα. Το παλιό Πασόκ. Το παλιό Πασόκ. Ναι, και το μέτρο σου. Με τίτλο Πάω στο Σοφοκλέο, πρώτο φίλο. Κυριάκο του Μαρίδη αποκλειστικό. Και κάπου είχε και Βίκτορα Μητρόπουλο, νομίζω. Α, εξεσαλώνει ο Βίκτορα. Ξεφωνίζει όλη την ώρα στην άποψη. Και μένα πιάνει. Δεξί χέρι του Σαββίδη με παρουσιάζει. Ναι. Βγαίνω σε εταιρείες και θα πω παιδιά με δεξί χέρι του Σαββίδη. Κιχερούλη. Το Βίκτορα. Τέλος πάντων. Ο Βίκτορας, ο οποίος παίρνει απίστευτα λεφτά από τον ΟΠΑΠ στην άποψη, από τα ελληνικά πετρέλαια, για μια ιστοσελίδα η οποία υπάρχει μόνο για να κάνει χορηγούμενες, για να βρίζει κόσμο. Και εγώ, άμα ρίξω κανένα καντήρι σε κανένα το ΟΠΑΠ, άμα πετύχω εδώ πέρα, που τους, όταν πετυχαίνω του ρίχνω, φταίω εγώ. Ε? Καιρό έχουμε τον ακούσμη στην πόλη μας. Τι? Το Βίκτορα. Το βγάζουν ορισμένοι, είναι. Ναι, εντάξει, απλά. Του δίνουν βήμα. Δεν είναι πλέον τα πράγματα. Ως εκδότη, ως ποδοσφαιράνθρωπο. Όταν περνάει ο καιρός, αλλάζουν οι γενιές. Θα μας αποχαιρετήσει εκείνη, θα πάρει μια άλλη. Σιγά-σιγά. Δεν πειράζει, υπομονή θέλει. Γενέθλια λοιπόν για το παλιό Πασόκ πριν αλλάξει το αφημί. Ναι. Μπορεί να κάνει παρέμβαση ο Κυρκής. Εγώ το δικό του post είδα και λέω. Γιατί. Εντάξει, δεν λέμε κάτι ψέματα, ρε φίλε. Κοίτα, με φόφη δεν πας πουθενά. Δεν πάω στο εστιατόριο με φόφη. Δηλαδή δεν είναι με Κυρκύρ. Με Κυρκύρ. Με Κυρκύρ, δε φίλε, έχουμε πάει παντού τώρα. Μην αρχίσουμε να τα λέμε στον αέρα, θα τελειώσει η πολιτική του καριέρα. Αλλά. Τον έχω στο χέρι, έτσι. Όχι, να πάει το Πασόκ με τον Κυρκύρ. Αυτό λέω. Ναι, δεν είναι Πασόκ πρώτα απ' όλα. Είναι Κινάλ. Ο Κυρκύρ Πασόκ το λέει. Ναι, όλοι Πασόκ το λένε, αλλά δεν λέγεται Πασόκ. Αριέλ, εκείνο το σήμα το. το Πασόκ, ρε. Έχουμε εδώ το πανηγυράκι, πλησιάζει η έκθεση. Είδα τον χωνό μου ξανά. Και εγώ είδα πλήξη τη δίπλα. Και εγώ είδα σήμερα το πρωί. Ήρθα να βγάλω να τον αγκαλιάσω, να του πω φίλμα, να σε βγάλω μια φωτογραφία. Πώς τους είπες, ιδέες. Ανδροειδές. Ανδροειδές, ναι. Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι. Ωραία, ας το χωνό μας να βγει στον αέρα. 2, 3, 10, 2, 87, 8, 8, 8. Στον δρόμο είναι, ρε, τώρα τι έβγες στον αέρα. Στον δρόμο είναι ένας. Καλά, θα μασίσει. Ένας είναι στον δρόμο. Θα μασίσει. Ένας στον χωνό μας, θα βγει στον αέρα, παιδιά. Για να τσεκάρουμε αν είναι κανονικοί άνθρωποι ή αν είναι ρομπότ. Με ρύθμιση ειδική. Είδα και εγώ στην Πολυτεχνείου ένα. Είδε και ο Δημήτρης. Δύο. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τι ξεσάλωμα είναι αυτό. Στην Πολυτεχνείου. Στην Πολυτεχνείου κιόλας, μας είχατε πιάτσα, αδροειδές σαν το σεξ τόις αυτά. Α, προς τα κάτω. Ξέρεις αγάπη, τι σιγά σιγά παίρνετε τον πούλο, ε. Ότι βγαίνουν ανδροειδές κανονικές. Ωραία, που δεν έχουν καμία διαφορά. Και έχουν και σημείο G και τέτοια. Άντε, σιγά σιγά. Υβουλώστε το. Ωραία. Ναι. Σεξιστικό σχόλιο, κάντε με μια καταγγελία, Ρουφιάνη. Έλα, μια καταγγελία. Γεια σου, παρακαλώ. Σεξιστικό σχόλιο από το δημοσιογράφο και τι είναι αυτά. Αποκαλύφθηκε επιτέλου. Ναι, ναι, ναι. Ο σύλλογο φεμινιστριών κατά του σεξισμού. Ναι. Του Δήμου. Σύλλογο γυναικών. Περιμένω να τον χωνόμο να αφήσω τον αέρα, παιδιά, να δούμε αν είστε κανονικοί. Ρε σου λένε στους δρόμους, σκέψεις τέσσερα διαφορετικά άτομα, είδαμε από ένα. Φορτισμένος ήτανε, πώς είδες την εμένα μπαταρία. Εμένα σφύριζε κιόλας. Ας το διάλογο. Ρετά το καινούργιο το μοντέλο. Ε? Ο δικός σου. Όχι, περπατούσε. Δεν είχε πάρει πόσο. Είχε μια κίνηση στα χέρια. Ωραία. Δεν σφύριζε. Είναι διαφορετική. Δεν ήταν το παλιό το μοντέλο. Δεν αναβαθμίστηκε το λογισμικό, φαίνεται. Δεν είχαν update. Δεν είχαν update. Μπαίνει στο store. Δεν ήταν update. Βάλανε έναν κομματικά που δεν ξέρει τα update. Δεν θα έχουμε θέμα τώρα. Δεν θα έχουμε όλους τους τροχονόμους. Και κουρεύουν δέντρα στη Διαγώνιο. Οι τροχονόμοι. Με τσιμισκιό και τροχονόμοι. Κουρίς. Κουρίς εκεί του Δήμου. Κουρίς του Δήμου, ναι. Κουρίς. Τέλος πάντων, αυτά τα καλαγιοζωτικά. Σου λουπώνει την πόλη, φίλε. Ναι, ναι, καλό είναι. Για πέντε μέρες. Και μετά ξαφνικά με το που τελειώνει η έκθεση, μεγαλώνουν τα κραδιά κατευθείαν. Εξαφανίζονται οι τροχονόμοι. Δεν τρέχουμε πλέον στους δρόμους και να αγκαλιαζόμαστε. Σταματάει ναι, αυτό. Ναι. Και λίγη αστυνομία είδα, μόνο 1.400 μέχρι να έρθω. Ναι. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολύ κίνηση η πόλη, είναι πολύ κουραστική. Δηλαδή, άμα ξεκίνησε από τώρα. Κοίτα, εκεί που μένει, αγάπη. Πραγματικά. Όχι, εσύ σήμερα όλοι τη μυστική δεν περπατούσαμε τίποτα.
Εγώ μια χαρά την περπάτησα με το πόδι. Εσύ με το πόδι είσαι άνθρωπε, μου σου λέω. Δεν σου λέω. Λίγο έκανα μερικά σλάλομ. Δεν παλεύει. Έκανα μερικά σλάλομ. Κάνω 45 λεπτά, δηλαδή ήμαρτα. Φαντάζομαι να έρθουν και οι Ινδοί, που είναι τιμόμενη χώρα. Που είναι και δε, μόνο λεφαντάκια έχει, έχει Ελλάδα και δεν έχει. Δεν βρήκαμε φασόν για να το κόψουμε. Δεν έχει. Φανταστικό στολισμό, μπράβο. Φανταστικό στολισμό. Ναι, ενώ τα περσινά τα φανταράκια για την Κίνα που ήταν πολύ. Ωραίο ήταν το περίπτωμα τη Κίνα. Όχι. Έμπαινε και πέσε καράτε. Τελειώσαν οι χώρε οι δικέ μα και πάμε Κίνα, Ινδία. Ρε, ανοιγόμαστε εκεί που έχει πολύ κόσμο. Κάτι με χασό. Δεν το σκέφτηκα, δεν το σκέφτηκα. Ξύπνα. Ο ένα είναι ένα δίσο, 600 εκατομμύρια. Γι' αυτό δεν είμαι στο Δήμο. Δεν με κόβει. Δεν σου κόβει. Στη ΔΕΘ και ο Δήμο. Τι σχέση. Τι νέα Ζηλανδία έχει. Αυτό το 42. Του χρόνου, τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ. Ξέρει ότι είχα κόμμενα από τη Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία. Η Σόφη ήταν Αγγλίδα και Νέα Ζηλανδία. Αλήθεια. Ναι. Η τελευταία Σόφη. Η Σόφη 4. Ναι. Το δούλεψε με το όνομα, καλά. Καλά, το Σόφη της, το έχει τιμήσει. Το έχω τιμήσει. Τρεις ώρα παίζει ο Γιάννης, έτσι. Αλίμονο. Τρεις ώρα. Γιατί ξέρω ότι θα αναρωτιόσουν από το πρωί. Το πρώτο μάτι το είδα. Μπράβο, Στέργιο. Πριν το μάτς με τον Πανιόνιο. Την Τριαντάρα. Πόσο ήταν, 20 κάτι πόδι. Δύσκολο σήμερα με τη Βραζιλία. Καλό παιχνίδι. Δεν παίζει ο Νεϊμάρ, να ξέρεις. Δηλαδή, ο Όσκαρ Σμιλ. Καλό παιχνίδι. Παρετήθηκε. Καλά, καλά. Έχουνε. Ρίξε μια ψηλή στο διπλό, εσύ. Έχουνε. Γιατί πολύ πανηγυράκι μεγάλο. Είμαστε. Τι πανηγυράκι. Ο Γιάννης αυτό. Καλό, ο Γιάννης όταν παίζει. Είμαστε ήδη στο τελικό για ορισμένου. Μια χαρά είναι η Βραζιλία. Κοίτα, πάντα σε αυτέ. Πώ το λένε. Θα προτιμούσα να κάνει μετάδοση ανδροειδές στον χρόνο όμως πάντως. Δεν παλεύετε δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Κάτι δηλαδή. Ωραία, κάτι ωραία. Ναι, ναι, ναι. Δεν παλεύετε παιδιά, συχαίνομαι που συχαίνομαι με τους πασχετικούς, δηλαδή δεν τους αντέχω. Συχαίνομαι, βαριά. Βαριά λέξη. Συχαίνομαι με τους πασχετικούς λοιπόν. Δεν τους αντέχω με αυτά τα λογοπαίχνια. Υπάρχουν αυτά τα... και εξαιρέσεις, βλέπουμε ο Μοσχοβίτη. Ο Μοσχοβίτης δεν είναι πασχετικός πρώτα απ' όλα. Είναι πασχετικός πλέον. Είναι κανονικός άνθρωπος, άστο πασχετικός. Α, είναι κανονικός άνθρωπος. Ναι, ναι, γιατί έμαθε σε εμάς από τη σχολή, γιατί φτύνε σε εμάς ήρθε. Πώς ναι. Μπορεί να αρχίσει να λέει ο Kill Bill και ο Mill Seal και ο. Δεν θα φάει κρουτσιά, δηλαδή το ξέρει. Αυτό το έχει, δεν το έχει. Όχι, αυτό έχει να κάνει με το πού κινείσαι. Δηλαδή τώρα στο γραφείο της εξέδρας που ξεκίνησε ο Μοσχοβίτης, ναι. Με μένα το τραγόγια, το Ζουμπούλι, τον Μπάγκο, τον Μίχο, τον Πιπερίδη. Τέλος πάντων, πόσοι ήμασταν, δεν μπορούσε να εξελιχθεί να γίνει Χατζηγεωργίου. Ναι, όντως. Δεν γινότανε. Θα έρθουν και τα καντήλια. Θα έρθουν και τα καντήλια στο δευτερόλεπτο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή. Εδώ καρέκλες πετούσαμε ένα στον άλλον. Τι να... Καλά, εδώ πήγες να περάσεις από τον μπαλκόνι κάτω. Αυτός ο πίστος θα ήταν. Ξέρεις πως βάλαμε air conditioning στην εξέδρα. Ξέρετε πως βάλαμε air conditioning. Έχω πιάσει εγώ τη θέα, το γραφείο δεξιά. Ναι. Εντάξει. Και, αλλά χτυπάει ο ήλιος εκεί. Και αργούν να μας βάλουν air conditioning. Και είναι στα νέα κάτω συγχωρεμένος ο Χουσίδης, ο πρόεδρος της ΣΥΝΤ. Εκπληκτικό. Αργιανός φόλα. Αλλά παραδοσιακός αργιανός θεός. Με μισούσε και με αγαπούσε ταυτόχρονα. Ένα πράγμα μυστήριο. Σκέφτομαι τρίκ τώρα τι θα κάνω για να μπει air conditioning γρήγορα. Γιατί ο Δόλ τώρα. Ξέρεις, όμως λαμπράκι, μέχρι να δώσει το λίγο ένα εκεί ο άλλος, θα ξύνουν οι άλλοι. Οι μισοί είναι διορισμένοι από το Πασό και οι άλλοι μισοί από την Δημοκρατία. Βγάλε άκρη, εσύ που θα δει το κοντίσιον. Και λέω, έτσι είστε καλά. Τα βγάζω όλα. Μένω μόνο με το σόλχο και τα παπούτσια. Και αρχίζω και δουλεύω. Μπαίνει μέσα ο Ουσίδης, με βλέπει. Λέει, τι κάνεις, τι να κάνω, λέω. Έχεις να προτείνεις κάτι άλλο, του λέω. Μου λέει, καλά, εντάξει. Παίρνει τηλέφωνο επί τόπου. Έλα, αυτοί δουλεύουν γυμνοί, τελειώνεται. Μία μέρα μετά, ερκοντήσιο. Μία μέρα μετά, μπράβο. Ερκοντήσιο. Φίλε, σημασία έχει να γίνει τη δουλειά. Δίνεις καλές ιδέες τώρα. Μπράβο, Σταύρο. Καλό. Εντάξει, δεν ήταν και υπερθέα με αυτό που συνάντησε. Δεν ήμουν και ετοιμός και τα έβγαλα. Όχι, ρε, το άλλο σκηνικό που είχα πει από το μπαλκόνι ήταν πολύ καλύτερο. Εκείνο. Ναι. Απορώ γιατί δεν ζούσα τότε. Ήμουν... Όχι, ζούσα. Δεν μπορείτε φανταστείτε τι έχει γίνει. Έχω μπλεχτεί με 4 καλώδια μαζί. Δεν γίνεται να μπλέχτηκε και να μπλέχτηκε στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι δεν αυτό... μπορεί, ρε. Ναι. Πού ήταν τα γραφεία, Αγία Σοφία 8. Πω. Εκεί πάνω από το κερδί.
Θα γινώσουν γόνια με μικρό καλό θέαμα. Σε κεντρικό σημείο. Δεν είναι ότι είναι τα γραφεία στις οικές, δεν σε είχα πάρει κανένα. Αν έπεφτες, YouTube, αυτά. Στην πολυκατοικία εκείνη υπήρχε αυτοκτονία στο μεταξύ. Θα λέγανε ότι είναι το κτίριο, είναι τέτοιο, έχει φαντάσματα, έχει πνεύματα. Ναι. Είδες αυτό που λένε τη ζωή που να περνάει μπροστά από το μάτι μου και όλα αυτά. Όχι, πρόλαβα, δεν το έπιασα το τέτοιο, έπιασα το κάγκελο. Αλλά ήταν εντυπωσιακό. Ήταν. Τέλειο. Σαν κάποιο να μου έκανε τάκλιν. Πατ και πατ, τέλο πάντων. Ο τραγούδια έκλαιγε, εντάξει. Σκέφτε με στέργιο του πάνω. Ο Στέργιος θα είχε πέσει, ρε. Ο Στέργιος θα έπεφτε για να γλιτώσει από τα καλώδια. Θα νομίζει ότι ζωντανέψανε και ότι... Τέλος πάντων, Στέργιο, εγώ δεν δέχομαι αυτά. Απλά από την ώρα που σε έχει η αγάπη στο χέρι για αυτό που έκανες, του μπεκιάζεσαι, βλέπω. Είσαι κοτούλα. Αν το θυμίζεις αγάπη κάθε δύο μέρες, φυσικά το θυμάται. Αγάπη. Σου είπα κάτι προχθές. Η αγωνία του είναι να το ξεχάσεις, να ξέρεις. Το κατάλαβα, αγαπητέ, δεν το ξεχνάω. Σε κάποια φάση θα σε βρω μπόση και θα μου το πεις. 7-25 Βραζιλία σήμερα με την Ελλάδα. 1-11 η Ελλάδα. Σοβαρά μιλάς. Έτσι, χαβαλέ, θα ρίξουμε. Τι ρε θα ρίξεις. Στη Βραζιλία. Τι λες ρε, τι πιάνεις. Άσε με ρε, τι πιάνεις είμαστε. Περνάμε αέρα. Εγώ θα βάλω μια ψηλή στο 7-25 πάντως. Πάτε καλά, μωρέ. Είναι καλή ομάδα Βραζιλία. Έχει τίποτε Βραζιλία. Έναν που είναι 39 χρονών και είναι πολύ έμπειρος, όπως το λένε. Ο Playmaker. Δεν θυμάμαι. Κάνε λίγο σκάουτινγκ, 7-25 είναι μεγάλο. Ρε, όχι, ρε Γιάννη, για να το κούμπο στηρίζουμε. Άντε, Ελλάδα. Αυτό δεν βλέπετε. Θα Γιάννη. Περάσει. Τι δεν βλέπετε, θα περάσει η Ελλάδα, αγάπη. Κάνει, συντήρηση κάνει για να δεν... παίξει τα καλά παιχνίδια. Ναι, αυτό δεν είναι καλό παιχνίδι. Θα περάσει η Ελλάδα στην επόμενη φάση. Δεν είναι. Μεταξύ μετά έχει ξαναέχει ο Μίλου, από ό,τι κατάλαβα. Είναι εννοείται πως θα περάσει η Ελλάδα. Αυτή η μασκετική, μέχρι να καταλάβει τι κάνουνε. Έχει χάσει τον ταυρό και τα πασχάλια. Δεν ξέρει σε ένα παιχνίδι πρέπει να έχει αγωνία, δεν πρέπει να έχει αγωνία. Καλά του έβαλε χέρι ο Τζόρτζεβιτ τη Σερβία. Παίζουμε λέει χωρί λόγο σε αυτή τη φάση. Ναι. Άρα 7-25, μια χαρά. Και ο Γιάννη θα προχωρήσει και η Ελλάδα και η Βραζιλία και όλοι. Εμεί θα πληρωθούμε, ναι. Θα δούμε. Στο μεταξύ έχει κάτι χώρε που δεν ήξερα ότι υπάρχουν σαν χώρε. Τι εννοεί. Που παίζουν στο παγκόσμιο. Αυτή η Δομινικανή Δημοκρατία, πώ λέγεται. Δομινικανή Δημοκρατία, ρε. Τι. Και. Πες μου έναν από εκεί. Κάποιος. Έναν πρωθυπουργό, δεν σου λέω να πεις. Έναν πρωθυπουργό, το Μανάβη. Εύκολο. Κάτι θα έχει βέβαια. Τέλος πάντων. Είχα παλιά φίλο που είχε μια σχέση από εκεί. Πού την γνώρισες στο... στο Δεκαμπαρέ. Ναι. Όχι σε άλλο. Σε άλλο, εντάξει. Ναι. Λογικό. Ήρθε μια μέρα και τον έλεγε, ήταν χάλια, τι έχεις και τα λοιπά. Άσε, λέει, τι φόνα εκεί, τα σήκωσε όλα. Πήρε σκέπε. Δεν ήταν και πολύ ευαίσθητο ο φίλο μου. Έκλεικε τα δάκρυα. Είχα ένα φίλο που πήγαινε με μία από τη Ζάμπια. Και του έλεγε, αφού γινόταν η πράξη, του έλεγε ότι εντάξει, στο σπίτι δεν είμαστε και πολύ καλά, γιατί ο μπαμπάς μου μπορεί να πάσα στιγμή να πει τη μάνα μου να φύγει και πρέπει να φύγει. Λέω, τι εννοείς πρέπει να φύγει. Τι εννοείς πρέπει να φύγει. Δεν πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει, λέει. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, τι να πεις. Είναι αυτό που λέμε, Σταύρο, έφυγες. Έφυγες, ναι, έφυγες. Έτσι απλά. Τι ζούμε εδώ πέρα. Γι' αυτό να χαίρεσαι που είσαι από την τραπεζούντα. Αγάπη, μην εμφανιστεί κανείς. Δεν είμαι από τραπεζούντα. Σαμψούντα, Σαμψούντα, sorry. Ούτε Σαμψούντα, τέλος πάντων. Πες μας από πού είσαι. Από την Κοζάνη. Από την Κοζάνη δεν διακτηνίστηκε, από κάπου διακτηνίστηκες. Κωνσταντινούπολη ρε ήταν η παππούδης μου και πήγαινε. Αυτό που είστε όλοι από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που είστε όλοι, λες και δεν είναι. Τι έπαθες. Διασκεδάζεις τόσο πολύ, δώσε και ένα ψηλό. Αφού διασκεδάζεις να δουλεύεις. Όλοι, από την πόλη. Ρε εσείς από έτσι που λένε, τι θα σας πω. Αυτό μου είπαν, αυτό σας λέω. Ο παππούς μου πήγε στην Κωνσταντινούπολη πριν από 10 χρόνια, βρήκε το σπίτι του πατρικό. Το φιλοξένησαν κιόλα. Οι Τούρκοι. Εγώ ψάχνω να βρω τα κτήματα που μας κλέψανε για να πάρω λεφτά. Ναι, αυτό έβαλα τον μπάτερ. Αυτό όλοι το ψάχνουν. Ναι, ναι, ωραία. Άρα, το γνωστό. Το γνωστό. Ναι, έβαλα τον μπάτερ, λέω βρες, αυτοί είμαστε. Το γένος Κανάκι, λέω βρες, τα λεφτά. Εσύ μπορεί να είσαι και από το Μέγα Αλέξανδρο, επειδή είσαι απόγονος και τέτοια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ξεκάθαρο ότι μου μοιάζει. Ωραία. Ψάξε λίγο για τα Ινδία εκεί τώρα που είναι και η τιμόμενη χώρα. Ρε, πήγα, δεν σου είπα ότι έκανα αιματολογικές και μου είπαν ότι έχω ένα στοιχείο που είναι μόνο στην Ινδία. Ξεχνιέται. Δημήτρη, κόψε μας μόνος όποτε θέλεις. Α, γιατί δεν είμαι τιμόμενο πρόσωπο. Θα πάω από την τιμόμενη πρόσωπο τώρα στην έκθεση. Δεν μπορώ. Ναι, τέλος πάντων. Τι ακούμε, δεν μοιάζομαι το μεγαλέξατο. Κοίτα το προφίλ μου.
Κοίτα λίγο, θυμίζει το κατοστάρικο. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα αρχαιολογικό. Δεν ήταν παλιά το κατοστάρικο. Δεν ήταν τρει αγωνιστικέ ήταν άμα το έτρωγε επόψη το κεφάλι εκείνου. Δεν ξέρω. Το 50άρικο το παλιό ήταν 10 αγωνιστικέ. 40 ράματα μίνιμουμ. Το 20άρικο, Περικλή. Δεν ήταν πολύ βαρύ. Εντάξει. Είχε μεγάλη επιφάνεια όμω. Ναι, ήταν καλό. Δηλαδή, όταν είχε 5-20άρικα, νόμιζε ότι είχε λεφτά πάνω σου. Εντάξει, καλά είμαι. Δεν τα πρόλαβε αυτά, αγαπητοί. Πρόλαβε σε δραχμέ. Όχι, ρε, το 2000 ήμουν 6 χρονών. Δεν δούλεψα σε δραχμή ποτέ. Καλά, 6 χρονών. Εμεί στα Σταυρούπολη λέγαμε τα κάναμε και μαζεύαμε. Στα Σταυρούπολη συνάστο. Στα δύο έλεγε. Δεν λέω. Τέλο πάντων. Θα σου παρεχθεί τώρα. Είναι η εκπομπή του Πάου 24. Όπω πάντα, το πρώτο ημίωρο πάει έτσι χαλαρά για να μπούμε στο κλίμα. Είναι infotainment για όσοι δεν ξέρετε. Να τα μαθαίνει. Infotainment. Είναι ενημέρωση και διασκέδαση μαζί. Δεν προσφέρουμε κάτι άλλο. Αυτό θέλουμε να προσφέρουμε. Ωραία. Ε, καλά τα λέω στο πάρα τέλειο. Πολύ ωραία. Εντάξει. Ενημέρωση μέχρι τώρα δεν είχατε για τίποτα απολύτως. Να προσθέσω κάτι τελευταίο λίγο τώρα που λέμε infotainment. Προχθές το live, πριν το μάτσο όμως το pre-game, είχε κάτι σχόλια τέλος πάντων και μου στέλνει ένας φίλος, αγάπη εσύ τη φλερτάρ της αδέρφου μου, τι να κάνω. Και το απαντά. Το Σταυρός. Και ξεκινάει μετά, και να έχω άδικο. Πες την αλήθεια, ωραία. Γιατί επέμενε και έστειλε μετά κι άλλο. Ναι. Ε, τι να κάνει. Πρώτα απ' όλα δεν θα λέμε αυτό στον αέρα γιατί είναι παντρεμένο εσύ τι και έχει και παιδί. Ξεκινάμε με τα βασικά. Δεν ξέρω τι μα ακούει η γυναίκα του τώρα. Η γυναίκα του. Δεν ξεκολλάει από το ραδιόφωνο. Αλλά πες μου, εσύ, τι θα μπορούσα να του πω. Τι θα συμβούλευε στο φίλο στο pre-game του Πάκου 24. Για την ξαδέρφη του. Ναι, φίλε, τι να βάζει, α πούμε. Εδώ και είχε το κόλο μα τώρα στην πατρίδα και την ξαδέρφη σου. Ήταν καλό το κλίμα κοινό στο pre-game. Πιο καλό κλίμα, ρε, που είχαμε όλη κατάθλιψη. Στο pre-game. Και στο pre-game. Γιατί είδες, μια χαρά ήταν. Εσύ, άμα θα βλέπει όλα μια χαρά, εμεί ήμασταν με τα χάπια. Στο pre-game, ρε. Καλά, εσύ, άστο. Εσύ, άλλη διαδικασία. Αλλά όχι, εντάξει. Έχουμε πραγματάκια, έχουμε ανακοίνωση Πανιωνίου. Το ζήσαμε και αυτό. Ναι. Με καθυστέρηση, θα πούμε μετά το διάλειμμα. Με χρονοκαθυστέρηση, δούλεψε λίγο. Ναι. Ο Δάλα. Ναι. Έχουμε Βαρέλα. Έχουμε κλείσει. Εσύ έβγαλε σάκι, τι είχε Βαρέλα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Είπε... Απλά έχω τεράστια... μείνει στο ότι μάλλον γυρνάει. Ότι είναι... έχει αποφύγει το μεγάλο κίνδυνο και γυρνάει μετά διακοπή. Όλο αυτό το θέμα με τη Μέση, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Κοίτα, μπορεί να μπλόκαρει κάτι η Μέση, δεν είναι κάτι απλό. Κοίτα, οι ορολογίες είναι δύσκολες για εμάς. Γιατί ας πούμε... καλά, όταν θέλει παραδείγματος χάρη μια εποχή που είχαμε 40 θλάσσες και την επόμενη ναι. Παλέψαμε να τις μειώσουμε, άλλαζε ο όρος της θλάσσης. Δηλαδή ναι. Έχει αιμάτωμα έξω δεξιά στον... εκείνη τη χρονιά εμφανίστηκε και ο λαγονοψοίτης, δεν το ξέραμε. Ναι, δεν το ξέραμε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε λίγο στα πιο ποδοσφαιρικά. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107,4. Πάμε σιγά σιγά να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχήν φαίνεται πως ο Βαρέλα έχει γλιτώσει τα χειρότερα. Μικρή ρήξη αγάπη στο νινόδι δαχτύλιο του μεσοσπονδύλιου δίσκου 0304. Ναι. Εντάξει. Σήμερα πρόκειται να κάνει θεραπευτική έγχυση. Αν σου πω ότι έχω καταλάβει θα είναι ψέματα, αλλά... ναι. Κάθε μέρα θα αξιολογεί την κατάστασή του. Και περιμένουν στον ΠΑΟΚ ότι θα είναι. Στερήχη υπάρχει το αθόρυβο. Ναι, ναι. Περιμένουν στον ΠΑΟΚ ότι θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή κανονικά. Στην αρχή είχαν εικόνα για κάτι πιο σοβαρό, αλλά τελικά το απέφυγε. Θετικό αυτό. Θα είναι διαθέσιμος. Αυτό κρατάμε προς το παρόν. Προφανώς μέρα με τη μέρα θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα. Κοίταξε, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε τον Νίκασον στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, αν χάσει, που θα χάσει κάποιο προπονήσει ο Βαρέλα, τώρα θα είναι 3, 4, 5, 7, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι σε όλο αυτό το διάστημα θα δουλέψει ο Φερέιρα το δίδυμο Κρέσπο Ίγκασον, που θα περιμένουμε να το δούμε στο Περιστέρι, Σάββατο 14 του Σεπτέμβρη. Ναι, το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Ίγκασον επέλεξε να μείνει εδώ, αν και είχε κληθεί στην Εθνική Ισλανδίας, οπότε θα μπορεί να δουλέψει κανονικά αυτό το διάστημα. Ανάλογα και με την κατάσταση του Βαρέλα, νομίζω θα δούμε αν θα παίξει ή όχι. Ναι. Είναι σημαντικό πάντως ότι δεν έχει κάτι πιο σοβαρό, γιατί
Το λέγαμε και χθες όταν έφυγε από την Τούμπα την Κυριακή. Η εικόνα του ήταν πολύ αποθαρρυντική για όλους. Δεν μπορούσε καν να πατήσει καλά, πονούσε πολύ. Δεν μπορούσε να μπει στο αμάξι του σωστά. Φαίνεται ότι απέφυγε τα χειρότερα και περιμένουμε. Εντάξει, πόσοι κλήθηκαν χθες και άλλοι. Κλήθηκε και ο Γιαννούλης τελικά στην Εθνική, κλήθηκε και ο Λιμιός στην Εθνική. Κλήθηκε ο Γιαννούλης. Δικαιωματικά νομίζω. Το κέρδισε αυτό ο Κατερινιώτης Μπακ. Ο πιο σταθερός, πέρα από κάθε αμφιβολία, παίκτης του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν, βάσει της εικόνας όλων στα 4 ευρωπαϊκά μάτς και στα 2 της Σούπερ Λίγκας. Ο Γιαννούλης είχε υψηλή απόδοση σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε κλείθηκε και στην Εθνική Ανδρών. Υπάρχουν αρκετές απουσίες αυτό το διάστημα. Στην Εθνική Ανδρών είναι ο Πέλκας, ο Πασχαλάκης και ο Λιμιός. Έχει παιχνίδι την Πέμπτη, ναι, στη Φιλανδία, 10 παρατέταρτο. Και στις 8 του μήνα την άλλη Κυριακή, εντός με Λίχτενστάιν. Χαμός θα γίνει στο ΆΚΑ πάλι. Ναι, σίγουρα. Ναι. Στην Εθνική Αλβανίας είναι ο 9 Μιχάη. Για παιχνίδια με Γαλλία εκτός και Ισλανδία εντός. Δεν θα έχουμε συνάντηση, όπως λέγαμε νωρίτερα, Μιχάη και Ίγκασον. Ναι. Θα είναι εδώ ο Ίγκασον. Ο Στοχ θα είναι στην Εθνική Σλοβακίας Β'. Αυτό τώρα δηλαδή θα είναι εκεί, κανονικά θα προπονείται και αν χρειαστεί θα μπει στην αποστολή, κάπως έτσι είναι. Ναι. Περίεργο, ναι, οκ. Okay. Θέλει να έχει κάποιους παίκτες η Σλοβακία στα πιτς, αν χρειαστεί, για χύψη λόγους. Επιστρέφει στην Εθνική Νιγηρία στο ΕΣΥΤΗ μετά από 3 χρόνια περίπου, για το φιλικό κόντρα στην Ουκρανία. Είναι και αργά, είναι 10, την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη, σωστά. Άρα από Τετάρτη θα είναι πίσω λογικά ο ΕΣΥΤΗ. Ναι. Και στις μικρές εθνικές ομάδες είναι ο Γαϊτανίδης, στην Εθνική Νέων. Κλήθηκε και Μπαλογιάννης Λίρατζης, που αγωνίζεται στο Βόλο, αλλά είναι περιουσιακά στοιχεία του ΠΑΟΚ. Και 4 πιτσιρικάδες για την εθνική ομάδα Under 15 για ένα τουρνουά που θα γίνει στη Βουλγαρία. Παναγιωτίδης, Εδωσιάδης, Κώτας και Βασιλιάδης. Αυτή είναι η διεθνής του ΠΑΟΚ. Δεν θα τους έχει στη διάθεση ο Φερέιρα όλη την εβδομάδα και μέχρι τα μέσα της επόμενης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ. Είναι οι δύο που έχουν θέματα, οι τρεις μαζί με τον Βαρέλα, ο Καντουρί και ο Αυγούστο, οι άλλοι δύο. Ναι. Που δουλεύουν ατομικά αυτοί. Νομίζω μετά διακοπή σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να μπουν σε ρυθμούς κανονικούς. Από ό,τι φαίνεται δεν θα μπει ο Βέρμπλουμ κανονικά, γιατί όπως τόνισε και ο ίδιος. Ναι. Στο post-game ήταν, νομίζω πως ναι. Ναι, νομίζω. Έχει ένα χτύπημα από το προημερών φιλικό με την Under 19 στη Μεσημβρία. Εντάξει, το λέγαμε από το Μάιο ακόμα, αλλά προκύπτει και συνέχεια ότι πιθανότατα ούτε στο Σεπτέμβριο θα δούμε Βέρμπλουμ. Καταρχάς, εντάξει, ο Βέρμπλουμ ακολουθούσε μέρος του προγράμματος, μετά σιγά σιγά ακολουθούσε όλη την προπόνηση, αλλά παράλληλα έκανε και το δικό του πρόγραμμα. Μία-δύο μέρες δούλευε με την ομάδα, μετά δούλευε ατομικά. Ποτέ δεν μπήκε σε σειρά προπονήσεων κανονικά, ακόμη, μέχρι και τώρα. Οπότε ναι, δεν περιμένουμε να μπει να παίξει. Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές. Ούτε και μετά τη διακοπή. Νομίζω ότι στο Βέρμπλουμ είναι πραγματικά αυτό που λέμε μέρα με τη μέρα. Να δεις πώς πάει. Δεν μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση, δεν μπορείς να κάνεις κάποια πρόβλεψη για το Βέρμπλουμ. Και ό,τι και να πεις. Η εκτίμηση μπορούσε να γίνει και έγινε, ήταν ότι δεν θα ήταν έτοιμος στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η δική μας, γιατί έβγαινε και μια άλλη πλευρά. Η δική μας ήταν τεκμηριωμένη, δεν ήταν στον αέρα. Δεν έχουμε κάτι με τον Πόντους. Στέριο, έχεις δει ότι ο Αμπέλ Φερέιρα έχει Instagram πλέον? Ναι. Τον ακολούθησες? Δικό του είναι. Ναι, σίγουρα, δικό του είναι. Δεν έχουμε κάποιον. Επιβεβαιωμένα είναι δικό του. Ωραία. Επιβεβαιώνεται και από τον ΠΑΟΚ. Έστειλε χθες και ένα μήνυμα στον κόσμο με ένα ποστάρισμα, αναφέροντας ότι μόλις ολοκληρώθηκε ένα πολύ έντονο κομμάτι της σεζόν, τώρα είναι ώρα για ανάλυση, για συζήτηση, για διορθώσεις, για προπόνηση και βελτίωση. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου και αυτή είναι η φιλοδοξία του ΠΑΟΚ. Ας συνεχίσουμε με αυτό που είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη, την ενότητα.
από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από το γήπεδο μέχρι την εξέδρα, πάντα μαζί. Ήταν το μήνυμα του Αμπέλ Φερέρα στον κόσμο στο Instagram. Τώρα έχουμε να παρακολουθούμε στέργιο και αυτό. Ναι. Θα βάλεις εκεί την ειδοποίηση να σου έρχεται. Η ουσία είναι να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ όσο μπορεί αυτό το διάστημα για να αρχίσει να θυμίζει σιγά σιγά την περσινή ομάδα. Το έχουμε αναλύσει. Το πρόγραμμα συνέχεια είναι πάρα 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 πολύ απαιτητικό. Είτε να δούμε τα μάτς 1-1 ή αν το πάρουμε σαν πακέτο αγώνων. Ατρόμητο στο Περιστέρι, 14 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί το μάτς με τον Άρη στην Τούμπα. Και δύο κολλητά εκτός έδρας με ΑΕΚ στο ΆΚΑ και Αστέρα στην Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ με το πρόσωπο που έχει δείξει στα μάτς με Πανετολικό, Σλόβαν και Πανιόνιο θα έχει απώλειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ αν αρχίσει και διορθώσει βασικά πράγματα στο παιχνίδι του και παρουσιάσει καλύτερη εικόνα στις στιμένες μπάλες, στην ένταση, στο επιθετικό πλάνο, νομίζω ότι μπορεί να περάσει νικηφόρα από όλα τα παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και απίθανο για τον ΠΑΟΚ που έχουμε μάθει να βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια. Αλλά εντάξει, με τα λόγια δεν είναι τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς και ο Φερέρι να δουν τα μάτς 1-1. Να προετοιμαστεί η ομάδα κατάλληλα ώστε το Σάββατο 14 του Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ να έχει 9 βαθμούς. Το μάτς είναι στις 7. Την ίδια στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτή την τετράδα, Ατρόμητος εκτός, Άρης εντός, ΑΕΚ εκτός, Τρίπολη εκτός, ο Ολυμπιακός θα έχει τον Βόλο εντός έδρας, τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, τέταρτη αγωνιστική. Την ώρα που θα έχει ο ΠΑΟΚ το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός θα έχει τη Λαμία στο Καραϊσκάκι και όταν ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Νομίζω πολύ πιο εύκολο το παιχνίδι, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Ναι, θεωρητικά. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός μετά τη διακοπή παρουσιάσει ένα πρόσωπο ώστε να κοντράρει στο ΆΚΑ τον Ολυμπιακό και να του κόψει βαθμούς. Με το πρόσωπο που έχει δείξει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να πάρει ούτε την ισοπαλία από τον Ολυμπιακό. Αυτά τα παιχνίδια τώρα που μιλάμε. Διαφορετικά, αλλά ναι, δεν είναι αγωνιστικά δύσκολα. Οπότε, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βελτιωθεί για να μην έχει βαθμολογικές απώλειες. Όχι ότι θα έρθει η καταστροφή, με βάση και το πώς θα είναι δομημένο το φετινό πρωτάθλημα, αλλά το να μείνει ο ΠΑΟΚ 2, 3, 4 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και να κυνηγάει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αντιθέτως, αν ο ΠΑΟΚ πάρει τους βαθμούς που πρέπει να πάρει και μπορεί να πάρει, μπορεί ο Ολυμπιακός να βρεθεί να κυνηγάει τον ΠΑΟΚ και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στην ψυχοσύνθεση των ποδοσφαιριστών και στην ψυχοσύνθεση του κόσμου και γενικότερα σε όλους όσους κινούνται γύρω από μια ομάδα. Γιατί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί όντως να πετύχει αυτό που θέλει στα τέσσερα μάτς. Ας τα δούμε ένα-ένα, ας έρθει με το καλό η ώρα για το μάτς με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει δύο ισοπαλίες μέχρι στιγμής. Δεν βγάζει κάτι το φοβερό, τουλάχιστον στα παιχνίδια που τον είδα με τη Λέγκια και με τα εκτεταμένα στιγμιότυπα που είδα από το προχθεσινό παιχνίδι στη Λαμία, αλλά σίγουρα εντός έδρας θα επιδιώξει να πάρει το πρώτο του τρίποντο. Μια χαρά ομάδα είναι. Έχει και έμπειρους Έλληνες και νεαρούς Έλληνες, αλλά με εμπειρία στην Super League. Και καλούς ξένους έχει, παραδοσιακά. Δεν έχει τρομερές αλλαγές σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το παιχνίδι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Για να αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνεται το κλίμα και η ψυχολογία και των φίλων του ΠΑΟΚ, αλλά και των παιχτών κυρίως. Γιατί δεν νομίζω να είναι η ψυχολογία των παικτών στα επίπεδα που ήταν πέρσι. Δεν θα πω φυσικά ότι το κλίμα δεν είναι καλό, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει σιγουριά στην ομάδα και αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό λοιπόν, στο διάστημα αυτό, να μείνει η ομάδα μακριά από τραυματισμούς, να επιστρέψει ο Βαρέλα, να επιστρέψει σιγά σιγά και ο Βέρμπλουμ στους κανονικούς ρυθμούς, να επιστρέψουν υγιείς όλοι οι διεθνείς, γιατί γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις διακοπές λόγω εθνικών ομάδων και να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει να παραταχθεί για να πάρει το διπλό από τον Αστέρα, από τον Ατρόμητο
και να δει μετά πώς θα προετοιμαστεί για το μάτς με τον Άρη. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δυστυχώς παιχνίδια μεσοβδόμαδα για την Ευρώπη. Το κύπελο αργεί ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Από τη φάση των 16 θα μπει στο παιχνίδι ο Δικέφαλος και οι κορυφαίες ομάδες της Σούπερ Λίγκας. Θα πρέπει λοιπόν ο Φερέιρα να βρίσκει κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, τους 11 κατάλληλους και τους 7 αναπληρωματικούς για να παίρνει ο ΠΑΟΚ τις νίκες που χρειάζεται. Εάν περάσει ο ΠΑΟΚ με το καλό αλόβητος αυτή την τετράδα αγώνων, στη συνέχεια το πρόγραμμά του ομαλοποιείται και λογικά έχοντας περάσει και ένας μήνας θα έχουμε μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα από τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέει η λογική. Δηλαδή μετά από την τετράδα των αγώνων με 3 μάτς εκτός και ένα εντός, αυτό με τον Άρη, έρχεται η Λαμία στην Τούμπα, θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στο Βόλο, έχει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα που τα τελευταία χρόνια έχει τον τρόπο ΠΑΟΚ να κάνει και εύκολες νίκες. Γενικότερα το πρόβλημα ομαλοποιείται. Και θα περιμένουμε μετά την... Ποια αγωνιστική είναι, 12η είναι, με τον Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι ποια αγωνιστική. 12η αγωνιστική. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, το πήγαμε μακριά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιωθεί βήμα-βήμα. Αν πούμε ότι τώρα είναι η ομάδα στο 5, πρέπει να πάει μέσα στα επόμενα μάτς, θα πω εγώ, στο 7, 7,5-8. Και να δει μετά πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση ο Αμπέλ Φερέιρα. Εγώ επιμένω, δεν ξέρω πώς συμφωνείτε και πώς ή όχι, όταν έχεις ένα παιχνίδι τη βδομάδα, έχει τα καλά του, έχει όμως και τα στραβά του. Θα πρέπει να βγάλει ο Φερέιρα το αίσθημα της δικαιοσύνης στους παίχτες. Να ξέρουν δηλαδή οι παίχτες ότι αν είναι καλή στην προπόνηση θα παίξουν το Σάββατο ή την Κυριακή. Και θα πρέπει να δώσει στους παίχτες να καταλάβουν ότι είτε παίξει ένα λεπτό σε 5 μάτς, είτε παίξει 5-90 λεπτά, το μόνο που έχει σημασία είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Δεν έχει σημασία ούτε πόσα λεπτά θα καταγράψει ο καθένας, ούτε πόσα γκολ θα πετύχει και assist. Το σημαντικό είναι η ομάδα, όσο και να ακούγεται τετριμένο, πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το στοίχημα του Φερέιρα για μένα. Απ' τη μία να βελτιώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και χτυπητές αδυναμίες, που η αλήθεια είναι τα τελευταία 2 χρόνια δεν τις βλέπαμε και είχαμε καλομάθει όλοι, και εμείς και ο κόσμος και η διοίκηση, ακόμα και η ομάδα. Και το άλλο κομμάτι είναι να δημιουργεί σιγά σιγά τα αποδυτήρια που υπήρχαν στην ομάδα με το ράσμα Λουτσέσκου. Κάτι που θέλει χρόνο βέβαια. Ναι, ούτε αυτό τα κατάφερε σε μια μέρα. Είναι δύσκολο γιατί τώρα, εντάξει, είναι μια περίοδος που δεν ευνοεί σίγουρα, τα αποτελέσματα δεν βοηθάνε, αλλά θα χρειαστεί και το χρόνο του Φερέιρα για να κερδίσει το γκρουπ. Για να συμβεί αυτό βέβαια χρειάζονται οι νίκες. Δηλαδή μέσα από τις νίκες, μέσα από τις νίκες χτίζεται αυτό πιο εύκολα. Χτίζεται και μέσα από τα στραβοπατήματα, αλλά οι νίκες... Αυτό που δουλεύεις σου επιστρέφει, βγάζει καρπούς. Πρέπει να πιστεύεις και στη δουλειά σου για να πάρεις κάτι καλό. Και για να φτιάξει το κλίμα. Προφανώς είναι μια δύσκολη διαδικασία, προφανώς θέλει χρόνο. Ο Λουτσέσκου χρειάστηκε πάρα πολύ καιρό για να το κάνει αυτό. Αλλά το κατάφερε. Οπότε, το κατάφερε με πολλή δουλειά. Υπομονή. Και από την πλευρά του και από την πλευρά των παιχτών. Δεν ήταν μόνο ο Λουτσέσκου. Οι παίκτες ήταν αυτοί που οδήγησαν τον ΠΑΟΚ εκεί που τον οδήγησαν. Υπό τις οδηγίες του Λουτσέσκου. Πολλή κουβέντα. Είναι απαραίτητο ισχύω σε μια ομάδα. Κουβέντα στην κουβέντα, δηλαδή πέρα από τη δουλειά στο χορτάρι. Κουβέντα με τον Ζαμπά, κουβέντα με τον Μπέλκα, κουβέντα με τον Στοχ, κουβέντα με τον Βαρέλα, κουβέντα με όλους. Για να καταλάβουν όλοι στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω ότι το μοναδικό που έχει σημασία είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Για να μην υπάρχουν στα αποδυτήρια μουρμούρες, γιατί ως γνωστόν ο ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει. Ναι, θέλει να παίζει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που του προσφέρει όχι απλά τα βασικά, του προσφέρει τα πάντα. Ανάλογα με τη συμφωνία που έχει κάνει ο καθένας. Όλα τα συμβόλαια είναι μεγάλα. Τηρουμένων των αναλογιών και με την ηλικία του κάθε ποδοσφαιριστή και το βιογραφικό του. Οι πληρωμές είναι on time, δεν γίνεται καλύτερα. Άρα
ναι, ο παίκτης να έχει φιλοδοξίες, να παίζει, να βάζει γκολ, να μοιράζει assist, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι μόνο η ομάδα. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο στοιχήματα του Φερέιρα αρχής γενομένης από το διάστημα τώρα της διακοπής. Θα δούμε πώς θα πάει η ομάδα. Το έγραψε πολύ καλά ο Σταύρος ότι είχε ο ΠΑΟΚ την τύχη να έχει δύο μάτς με βατούς αντιπάλους στην Τούμπα. Γιατί με την εικόνα αγάπη που έδειξε η ομάδα, αν είχε ένα εντός και ένα εκτός απαιτητικό, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πάρει δύο νίκες. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ κόντεψε να χάσει βαθμούς από Πανετολικό και από Πανιόνιο. Και αν το Πανετολικό είχε και 4-5 παίκτες ποιότητας που δημιούργησαν 2-3 φάσεις, okay, ο Πανιόνιος πραγματικά ήταν κατόρθωμα αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ να βάλει τον Πανιόνιο στο παιχνίδι με μια τελική και να υπάρχει στο φινάλε άγχος αγάπη, γιατί όταν η μπάλα είναι έξω την περιοχή σου και γίνονται 2-3-4 σέντρες, δεν θέλει και πολύ να γίνει το κακό. Να μην πάρει κάποιος την κεφαλιά, να την πάρει κάποιος άλλος ή να γίνει κάποια κόντρα και να έχουμε απώλεια βαθμών από τον Πανιόνιο. Θα αναφερθούμε και συνέχεια για τον Πανιόνιο. Για την φοβερή ανακοίνωση που βγήκε χθες. Αυτά που γίνονται είναι φοβερά, εντάξει. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Αλλά ο καθένας, εγώ το έχω ξαναπεί, ένα από τα κέρδη όλη αυτή τη περίοδου, τα τελευταία 3 χρόνια που ο ΠΑΟΚ πραγματικά είναι δυνατός, είναι ότι όλοι σχεδόν έχουν ξεβρακωθεί και έχουν εκτεθεί και έχει καταλάβει ο κόσμος το ρόλο τους. Ναι. Όσο ο ΠΑΟΚ ήταν δεύτερος, τρίτος, τέταρτος να παλεύει εκεί να μπει στη διάδα, στην τριάδα, στην τετράδα, είχαμε πάρα πολλούς αντικειμενικούς που σχολίαζαν με στόμφο τα συστήματα, το 4-2-3-1 και έτσι και αλλιώς. Πάρα πολλούς φίλους είχε ο ΠΑΟΚ. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να γίνει πιο ανταγωνιστικός, τον έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τώρα που ο ΠΑΟΚ είναι η πιο δυνατή ομάδα στην Ελλάδα και η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, ο καθένας βγάζει το μανδύα του αντικειμενικού, φοράει το μανδύα τον ερυθρόλευκο ή τον κυτρινόμαυρο που έχει μέσα και αποχρώσεις κόκκινου και άσπρου και προσπαθούν να πλήξουν τον ΠΑΟΚ. Άλλοι με το μυαλό τους, άλλοι όντως δημιουργούν εντυπώσεις στο επικοινωνιακό κομμάτι. Αυτό που έκανε ο Πανιόνιος, εντάξει, δεν πλήττει τον ΠΑΟΚ, δημιουργεί εντυπώσεις. Δεν έχω αφουγκραστεί κλίμα από τους οργανωμένους φίλους του Πανιωνίου, αλλά νομίζω δεν τους αρέσει αυτό που γίνεται. Είχαμε και πανό, νομίζω, από τους Πάνθηρες. Ναι, είχε. Περί αξιοπρέπειας. Καταλαβαίνει ο κόσμος το τι ακριβώς γίνεται και πάνω σε ποιες πλάτες προσπαθεί να επιβιώσει ο Πανιόνιος. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4, δεύτερη ώρα. Σας λέγαμε και νωρίτερα για την ανακοίνωση του Πανιωνίου, η οποία βγήκε με χρονοκαθυστέρηση, 24 ώρες μετά το παιχνίδι της Τούμπας, που πραγματικά δεν κατάλαβε κανείς γιατί ο Παπαπέτρου περίμενε 3 λεπτά τους χειριστές του ΒΑΡ να του πουν τι στον γκολ του Σβιντέρσκι. Προφανώς ψάχναν οι άνθρωποι κάποιο πάτημα για να κυρώσουν τον γκολ. Δηλαδή είδανε 58 replay μέχρι και βίντεο από την ταράτσα ενδεχομένως, πίσω από τη θύρα 8, για να βρουν μια αφορμή να κυρώσουν τον γκολ του Πολωνού. Δεν βρήκαν τίποτα. Είμαστε σίγουροι ότι αν βρίσκαν έστω και το παραμικρό, τον γκολ του Σβιντέρσκι θα ακυρώνονταν. Δεν το συζητάμε. Και 24 ώρες μετά το παιχνίδι, χθες το απόγευμα, υπήρξε ανακοίνωση του Πανιωνίου. Δεν μας έκανε έκπληξη, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να σου προκαλέσει και ευχάριστα συναισθήματα με δεδομένο ότι γίνεται από μια ιστορική αναμφίβολα ομάδα που τα τελευταία χρόνια ξεκάθαρα πλέον έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι η εξήγηση γιατί βγήκε η ανακοίνωση 24 ώρες μετά. Ελπίζαμε και εμείς, λέει ο Πανιόνιος, ότι η έλευση του ΒΑΡ θα έδινε τέλος στις όποιες αδικίες κατά καιρούς συνέβαιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά το τέλος των δύο πρώτων αγωνιστικών, τίνουμε να πιστέψουμε ότι και πάλι τίποτα δεν θα αλλάξει, καθώς βλέπουμε μια επιλεκτική χρήση του νέου συστήματος από τους διαιτητές και τους υπεύθυνους του ΒΑΡ. Είδαμε, λέει, τον διαιτητή να μην εξετάζει τη φάση του δεύτερου γκολ του αντιπάλου μας από την αρχή,
Θα διαπίσουν φάουλ, λέει, στον προσβεστή μας Ευαγγέλου, λέει ο Πανιώνιος. Ναι. Ο Δάρας λέει. Ο Δάρας λέει. Μπορείς λέει κάποιος άλλος. Γκρέμισε, λέει, ο Ακπόμ τον προσβεστή μας. Λοιπόν, δεν έχουμε σχολιάσουμε κάτι άλλο. Δηλαδή είναι γελιότητες οι ισχυρισμοί περί φάουλ του Ακπόμ. Ξαναλέω, η δική μου αίσθηση είναι ότι γι' αυτό περίμενε ο Παπαπέτρου 4 λεπτά. Να βρουν μισό replay που να φαίνεται σπρόξιμο του Ακπομ για να κυρωθεί τον γκολ. Τόση επιμονή και τόση καθυστέρηση. Εγώ δεν έχω άλλη εξήγηση. Γιατί δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στο VAR της Τούμπας όπως συνέβη στο VAR του Γιώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα. Εντάξει. Θα μπορούσε ο Πανιώνιος να βγάλει και πέρυσι μια ανακοίνωση όταν το κυρώθηκε τον γκολ του Μασούρα στο Πανιώνιος Ολυμπιακός. Ως offside. Καλά, και πέρσι και πρόπερσι και γενικά θα μπορούσε ο Πανιώνιος σε πολλές αφορμές με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, να βγάλει διάφορες ανακοινώσεις. Γελούσαν και τα έχεις δίκιο. Γιατί... Και γενικότερα με όσα συμβαίνουν και φέτος και στην πρώτη αγωνιστική και στη δεύτερη αγωνιστική στου αγώνε του Ολυμπιακού, θα μπορούσαν πολλές ομάδες να σχολιάσουν πολλά πράγματα. Δεν το έκαναν. Θυμήθηκε τώρα ο Πανιώνιος να βγάλει αυτή την ανακοίνωση για το... με αφορμή το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για μια φάση που δεν υπάρχει τίποτα που είναι καθαρό γκολ. Τώρα από εκεί πέρα για μένα δεν είναι τίποτα τυχαίο. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια που ξεκινάει τον Ολυμπιακό, για να προσπαθήσουν κάπως να απαξιώσουν το VAR, να δείξουν ότι δεν λειτουργεί καλά στην Ελλάδα και όλα αυτά, και να σταματήσει να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Είναι ξεκάθαρο. Αν πατήσει κανείς στο Google ανακοίνωση Πανιώνιος Ολυμπιακός, ξέρεις τι βγάζει, Δημήτρη? Μία ανακοίνωση μόνο. Συγχαρητήρια. Η οποία έγινε πέρσι. Πόλη. Και γράφει η ανακοίνωση: η ΠΑΕ Πανιώνιος διευκρινίζει πως καμία φθορά δεν υπήρξε στο στάδιο της Νέας Σμύρνης και συγκεκριμένα στη θύρα των φιλοξενωμένων στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η μοναδική ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Πανιώνιος ιστορικά απέναντι στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Οκ, okay, δικαίωμά τους. Αλλά ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος αντιλαμβάνεται και ο κόσμος του Πανιώνιου καταλαβαίνει το τι γίνεται. Μα αντιδράει κιόλας ο κόσμος του Πανιώνιου. Αυτό το θέμα. Ότι δεν του αρέσει αυτή η κατάσταση που υπάρχει πλέον. Και υπάρχει και το οξύμορο, αφού θεωρούν στον Πανιώνιο ότι χάσαν τους βαθμούς λόγω του VAR, γιατί να απομακρυνθεί ο Άκης Μάντζιος. Έτσι δεν είναι? Καλά, και αυτό δεν έχει καμία ουσία, γιατί ο Πανιώνιος, ναι, έχει. Ίσως γιατί ο Άκης Μάντζιος. Έχει Μάντζιος... το μείον, έχει τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή, τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει ο Μάντζιος, δεν ξέρω. Όχι, πραγματικά, αλλά... αφού μας φάξανε με το VAR. Εντάξει. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Okay. Άρα δεν φταίει ο Μάντζιος. Ο οποίος Μάντζιος δήλωσε δύο φορές ήταν δίκη η νίκη του ΠΑΟΚ. Ίσως γι' αυτό. Εσύ, εδώ δεν διαμαρτυρήθηκαν οι ίδιοι στη φάση αυτή του γκολ. Δεν διαμαρτυρήθηκε στην αρχή κανένα. Είδες να διαμαρτυρηθούν. Μα το λέγαμε, περιμέναν οι άνθρωποι να σφυρίξουν τη σέντρα μπας και προλάβουν. Τώρα θυμήθηκαν μία μέρα μετά, πες, να βγάλουν μια κεζή, okay, εντάξει. Ξαναλέω, εάν έφταιγε όντως το VAR, γιατί να απομακρυνθεί ο Άκης Μάντζιος, ίσως είναι και μια εξήγηση ότι είπε δύο φορές, δήλωσε ο προπονητής του Πανιωνίου, ο πρώην πλέον, ότι ήταν δίκη η νίκη του ΠΑΟΚ. Ίσως δεν άρεσε στον πρόεδρο του Πανιωνίου, τον πρώην γιατρό του Ολυμπιακού, ίσως δεν άρεσε στον Ολυμπιακό. Δεν πειράζει, παιδιά. Το μόνο που έμεινε να ακούσουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ φταίει που ο Πανιώνιος δεν μπορεί να κάνει φέτος μεταγραφές και ξεκίνησε με μείον 6. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα δούμε και άλλα ωραία στη συνέχεια. Μέχρι τώρα βλέπουμε να φωνάζει ο κλέφτης. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ευνοημένος του VAR. Στο πρώτο μάτς με τον Πανετολικό στην Τούμπα δεν χρειάστηκε η παραμικρή παρέμβαση του VAR. Ένα πάρα πολύ ήσυχο παιχνίδι και καθαρό παιχνίδι. Με τον Πανιώνιο δεν υπήρξε καν λόγος να έχουμε την εμπλοκή του VAR, την είχαμε, αλλά ξαναλέω, δεν βρήκαν τίποτα μεμπτό στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού είχαμε με το καλημέρα να μην δουλεύει η κάμερα, να μην δουλεύει το VAR, να μην βλέπει ο Κουμπαράκης τα σωστά πλάνα. Στη Λάρισα είχαμε το ίδιο με ένα πέναλτι που, εντάξει, εγώ δεν νομίζω να ήταν ποτέ πέναλτι. Μπράβο στον Έλα Ραμπή για τη βουτιά που έκανε και για τους πόνους που ένιωθε και σφάδαζε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Και η ζωή συνεχίζεται. ΠΑΟΚ 6, Ολυμπιακός 6. Και συνεχίζουν τον Ολυμπιακό να το παίζουν θυγμένοι και αδικημένοι. Μα δεν θέλουν να υπάρχει τόση κλάψα ούτε η Μάρθα Βούρτση. Δεν θέλουν να υπάρχει ούτε η Μάρθα Βούρτση. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θέλουν να υπάρχει. Για τους δικούς τους λόγους. Όπως δεν ήθελαν να εφαρμοστεί, τώρα δεν θέλουν να υπάρχει. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το απαξιώσουν και να δείξουν ότι δεν λειτουργεί σωστά. Άμα τους αφήνουν να συνεχίζουν αυτό το τροπάρι, θα συνεχιστεί. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι. Στο χέρι όλων είναι. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σταύρος, ότι πρέπει σε κάποια φάση στη Λίγκα κάποιος να αντιδράσει. Αν οι άλλες ομάδες κάθονται και τους παρακολουθούν,
και βγάζουν ανακοίνωση για τον ΠΑΟΚ, δεν θα αλλάξει κάτι, προφανώς. Αυτό είναι σε αυτό το κομμάτι. Σας έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι δεν υπάρχει καμία επαφή με την ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Εξακολουθεί να υπάρχει στον αέρα ένα κλίμα που καλλιεργείται από συγκεκριμένες τους σελίδες ότι ο ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ έχουν βρει σημείο επαφής κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει η παραμικρή επαφή. Αυτό ξεκίνησε από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πού ξεκίνησε. Ποιος ήταν ο πρώτος. Ξεκίνησε να γράφεται γενικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία επαφή. Ο ΠΑΟΚ είναι στο ΠΑΟΚ TV. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Αν γίνει αυτό, θα υπάρξουν και αιτήσεις συνδρομές. Με ένα ποσό οι φίλοι του ΠΑΟΚ να μπορούν να αγοράσουν πακέτο όλα τα παιχνίδια. Για να μην είναι στη διαδικασία κάθε φορά παιχνίδι με παιχνίδι να αγοράζουν κωδικούς και συνδρομές. Νομίζω θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν ο ΠΑΟΚ όντως συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν στο ΠΑΟΚ TV, θα το παρακολουθούμε. Νομίζω ότι μέσα στη διακοπή θα ξεκαθαρίσει λίγο ή πολύ και το τηλεοπτικό τοπίο του ΠΑΟΚ. Τώρα που μιλάμε, η επικρατέστερη λύση είναι το ΠΑΟΚ TV. Νομίζω πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το Open. Ναι. Αλλά τώρα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ είναι στο ΠΑΟΚ TV και στο ΠΑΟΚ TV θα συνεχίσει. Τώρα, αν συμβεί κάποια έκπληξη με την ΕΡΤ, με το Open, με οτιδήποτε άλλο, θα δούμε. Αλλά τώρα που μιλάμε, γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε με βάση τα γεγονότα, δεν υπάρχει καμία επαφή του ΠΑΟΚ με την ΕΡΤ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτά και με το τηλεοπτικό τοπίο. Υπάρχει ένα θέμα με τον Δημήτρη Μελιόπουλο, ο 19χρονος που αποκτήθηκε από την Ξάνθη, πραγματικά ένα παιδί που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και με την Εθνική και με την Ξάνθη, δεν μπόρεσε να κερδίσει θέση στα πλάνα του Αμπέλ Φερέιρα. Από τις πρώτες ημέρες κιόλας, ναι. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχε βρεθεί στο βασικό στάδιο στο ξεκίνημα, αλλά επέστρεψε. Κοίταξε, ήταν δεδομένο, το λέγαμε και πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, ότι ο Μελιόπουλος δεν είναι έτοιμος να μπει κατευθείαν στην ομάδα και να αποτελέσει βασική σταθερά του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα ή τη φετινή χρονιά. Αποκτήθηκε ως ένα παιδί με πολύ ταλέντο, μεγάλες προοπτικές, την επόμενη σεζόν, τη μεθεπόμενη, να αποτελέσει σταθερά του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό που θυμάμαι για τον Μελιόπουλο είναι ότι έλεγαν πολλοί που τον έχουν δει να αγωνίζεται ότι δεν είναι κάτι καλύτερο από παίκτες που είχε ήδη ο ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 20, βλέπε Λίρατζι, Τσαούσι, ναι, Μαλογιάννη, όλους αυτούς. Ότι δεν είχε να δώσει κάτι παραπάνω από αυτά τα παιδιά και ότι ίσα ίσα αυτά τα παιδιά ήταν και πιο έτοιμα για την πρώτη ομάδα. Έγινε μια επένδυση. Εμείς σε αγωνιστικό κομμάτι αυτό ξέραμε. Ο Μελιόπουλος όμως ήρθε με αρκετά χρήματα κιόλας. Πήγε στην Ολλανδία. Κοίταξε, σίγουρα αρνητικό για τον Μελιόπουλο ήταν ότι αποχώρησε ο Ράσμα Λουτσέσκου. Καλά, το μεγάλο αρνητικό. Τον ήξερε από την Ξάνθη. Δεν νομίζω να έχει ο Μελιόπουλος και με Λουτσέσκου ενεργό ρόλο στην ομάδα, αλλά μπορεί να αποτελούσε την τεταρτοπέμπτη επιλογή για τη μεσαία γραμμή. Ή τουλάχιστον να έχει μια άλλη προσέγγιση ο Λουτσέσκου με τον Μελιόπουλο. Έτσι, τον ήξερε σαν παίκτη ο Λουτσέσκου. Αυτό από μόνο και να τον έκανε να αισθανθεί καλύτερα παρότι δεν θα αγωνιζόταν. Γιατί και με Λουτσέσκου δεν θα έπαιρνε παιχνίδι ο Μελιόπουλος ούτε με τον Άγιαξ, ούτε με τη Σλόβαν, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά μπορεί με τον Λουτσέσκου να ένιωθε καλύτερα ο 19χρονος Χαφ. Δεν μπόρεσε να πείσει τον Αμπέλ Φερέιρα. Μπήκε στην λίστα με τους ποδοσφαιριστές που ο ΠΑΟΚ ήθελε να δώσει δανεικούς. Δεν βρέθηκε λύση, δηλαδή να βρεθεί μια ομάδα που να θέλει και ο Μελιόπουλος να συνεχίσει. Και πλέον έχουμε έναν ποδοσφαιριστή που προπονείται με την ομάδα Under-19 υπό τις οδηγίες του Παύλου Γκαρσία. Είναι απογοητευμένος, ξεκάθαρα. Και σκέφτεται ακόμα και να σταματήσει το ποδόσφαιρο για να αφοσιωθεί στις σπουδές του. Ναι. Γιατί είναι και νέος. Ναι. Και έχει και τις ικανότητες να ακολουθήσει άλλη σταδιοδρομία.
Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Μελιόπουλου. Εντάξει, μπορεί όντως να είναι τόσο απογοητευμένος ώστε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι κάτι παροδικό και σε μια εβδομάδα, ένα μήνα να αλλάξει και πάλι άποψη. Ο καθένας γνωρίζει τον εαυτό του και αυτός αποφασίζει για το μέλλον του. Αν όντως θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στις σπουδές του, δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον σταματήσει. Αν είναι απλά προϊόν απογοήτευσης και αλλάξει το κλίμα, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Εντάξει, σίγουρα είναι μια περίεργη περίπτωση. Γιατί δεν το συναντάς και πολύ συχνά αυτό. Δηλαδή, ένας παίκτης να μένει εκτός, να μην βρίσκει ομάδα. Ενώ έγιναν κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν προχώρησαν ποτέ. Και τελικά να παίρνει την απόφαση, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, να αφήσει το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί. Είχε ο ΠΑΟΚ παιδιά τα προηγούμενα χρόνια στις ακαδημίες, που όταν έφτασαν στα 18-19, αφοσιώθηκαν στις σπουδές. Αλλά όχι κάποιους τόσο μεγάλο σαν όνομα και σαν προοπτικές. Ναι. Τώρα παίκτης με μεταγραφή τρεις μήνες μετά τον ερχομό του στην Τούμπα να είναι τόσο απογοητευμένος. Εντάξει, αν είναι όντως έτσι, δηλαδή τόσο μεγάλο βαθμός η απογοήτευση, η ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού στα 19 είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας, ούτε υπάρχει κάποια νόρμα για να πούμε ότι πρέπει να λειτουργεί έτσι. Ο καθένας αλλιώς αντιλαμβάνεται την πίεση, αλλιώς αντιλαμβάνεται την απογοήτευση. Άλλες αντοχές έχει, άλλο πείσμα έχει, άλλη ανθεκτικότητα έχει. Γι' αυτό έχουμε ξαναπεί ότι ένα παιδί 17, 18, 19 χρονών, όσο ταλέντο και να έχει, δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει καριέρα. Έχουν χαθεί, για τον ΠΑΟΚ να μιλήσουμε, πάρα πολλά παιδιά, γιατί είτε δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την απογοήτευση όταν έπρεπε να φύγουν από τον ΠΑΟΚ, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να αντέξουν τη δημοσιότητα, είτε γιατί. Άλλοι έφυγαν δανεικοί και πείσμωσαν και γύρισαν ακόμα πιο δυνατοί. Αλλά οι περισσότεροι, όταν έφυγαν δανεικοί, δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στην Τούμπα. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που είχαν πολύ ταλέντο στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19, αλλά πήγαν δανεικοί σε ομάδες της Β ή της Γ εθνικής και δεν έκαναν τίποτα. Είναι θέμα το πόσο πείσμα έχει το κάθε παιδί, τι αντοχές έχει, τι κίνητρο έχει. Είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πακέτο που πρέπει να είσαι πραγματικά πολύ δυνατός χαρακτήρας για να βγεις από όλο αυτό πιο δυνατός. Γενικά η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πολλές αναγνώσεις, νομίζω. Γιατί ο Μελιόπουλος αυτό το διάστημα δεν ήταν με τους παίκτες που προπόνονταν μόνοι τους στη Μεσήμβρια. Με Μουλέν, με Ουάρντα, όλο το προηγούμενο διάστημα που λέγαμε ότι είναι ένα ξεχωριστό γκρουπ. Δεν ήταν εκεί. Και πήγε στην ΚΑΠΑ 19. Οπότε και αυτό από μόνο του ίσως κάτι λέει. Γενικά είναι ένα θέμα που το ψάχνουμε όσο γίνεται. Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τοποθέτηση μέχρι στιγμής. Δεν σχολιάζουν δηλαδή κάτι για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Εμένα θα δούμε. Είναι λίγο περίεργη περίπτωση. Δηλαδή δεν μου φαίνεται κάτι τόσο απλό για τον Μελιόπουλο. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει το παιδί αυτό τι ακριβώς σκέφτεται, εντάξει. Σίγουρα. Και το πώς έφτασε εδώ. Σε το σημείο να πάρει αυτή την απόφαση. Δεν μπορεί κανείς να είναι απόλυτος. Μπορεί να έχει κάνει κάτι με ένα προσωπικό θέμα. Και τώρα να έχει αποφασίσει να αποστασιοποιηθεί για λίγο καιρό. Δεν το ξέρουμε. Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό και το όσοι ψάχνουμε έχουμε λόγο και όσοι... λίγο και τον ΠΑΟΚ να δούμε μήπως βγει κάτι. Αυθαίρετες κρίσεις και αφορισμοί ακούγονται και γράφονται από αλλού. Από εμάς όχι. Είναι ένα παιδί, μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος και οι άνθρωποι του γνωρίζουν καλύτερα το τι ακριβώς θα συμβεί. Okay. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Όταν κάνεις επένδυση σε ένα νεαρό, γι' αυτό λέγεται επένδυση, γιατί μπορεί η επένδυση να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει. Έχει τα στοιχεία ο Μελιόπουλος, τα έδειξε στην Ξάνθη, για τα 19 του χρόνια είχε εμπειρία και από Super League, αποκτήθηκε ως μια επένδυση, θα δούμε αν θα βγει η επένδυση ή αν δεν θα βγει και αν σταματήσει το ποδόσφαιρο ή όχι. Το ξέρει καλύτερα ο ίδιος και οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα του. Αυτά και για τον Μελιόπουλο. Ενώ ανακοίνωσε ο Πανιώνιος τον Νίκη Παπαβασιλείου, που λέγαμε και πριν, ότι τελείωσε ο Μάντζιος, από χθες έβγαινε ότι αυτός ήταν η εγκαταστάτη του και όντως τώρα ανακοινώθηκε από τον Πανιώνιο και αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διάλειμμα, να επιστρέψουμε και με μπάσκετ.
Γιατί είναι γεμάτη η εβδομάδα με. Πήραμε κι άλλο παίκτη. Αφήξει στον ΠΑΟΚ. Εσύ τι κάνουν, τι χαμό γίνεται εκεί. Ήταν μέχρι να πω τίποτα. Έχουν κλείσει όλο το ρόστερ σε μια μισή εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή κάθε μέρα έχει άφηξη. Κάθε μέρα. Πολύ ωραίο το, το βιντεάκι τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον Best. Δεν το είδα. Με τα καρφώματα. Δεν το είδα ακόμα. Δεν σα το δώσω στο διάλειμμα. Ωραία, λοιπόν, θα πραγματικά Νίκο. Εντυπωσιακός ο Αμερικανός. Υπάρχει βίντεο στο Instagram της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα το δούμε. Με όντως εντυπωσιακά καρφώματα. Εντυπωσιακότατα θα έλεγα. Αν έχει την ουσία ο Best και το συνδυάσει και με λίγο θέαμα, άσχημο ότι δεν θα είναι. Πάντως αρχίζει και μαζεύεται η ομάδα. Θα μας πει ο Νίκος για τις αφίξεις. Τι γίνεται με τον Knowles. Έφυγε από το Μαϊάμι. Τι γίνεται με τον Τυφώνα. Στο Πάκο σας διαβάζω ότι αναβλήθηκε. Τι αναβλήθηκε. Η άφηξη του ξανά. Και λέει ότι πάμε στην εβδομάδα. Γίνεται ένας χαμός. Πέρα από την πλάκα, εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση εκεί. Και συμπτωματικά έχει χτυπήσει και την πατρίδα του Knowles, τις Μπαχάμες. Υπάρχουν αγνοούμενοι, υπάρχουν απίστευτες ζημιές από τον Τυφώνα Ντοριάν. Το να κινείται τυφώνας με 240 χιλιόμετρα την ώρα είναι ασύλληπτο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος, γιατί ευτυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ευτυχώς δηλαδή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στο Μεξικό γενικότερα έχουν δυστυχώς πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα, λόγω της λόγω των ιδιωτικοτήτων της Ηπείρου, γενικότερα και της Αμερικής, αλλά όταν κινείται τυφώνας με 240 χιλιόμετρα την ώρα, και ξαναλέω, χτύπησε συμπτωματικά την πατρίδα του Knowles, τις Μπαχάμες, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Μαϊάμι, που μάλλον εκεί είναι. Είχαμε πει μέχρι την Τρίτη, δηλαδή μέχρι σήμερα θα υπάρχει το απαγορευτικό για τις πτήσεις. Αν σήμερα έρθει το απαγορευτικό, θα πετάξει και ο Knowles για να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στην τελική ευθεία. Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Συνεχίζουμε και έχουμε εξελίξεις και αφίξεις. Δεν ξέρω αν έχουμε και μεταγραφές ή τελειώσανε. Θα μας τα πει ο Νίκος Μοσχοβίτης, ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Τι έχουμε? Τι έχουμε? Περιμένουμε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, είναι η αλήθεια. Στις 3 είναι το τζάμπολ. Και λίγο το ενδιαφέρον είναι εκεί, να σου πω την αλήθεια, αν και γενικότερα είναι εβδομάδα αφήξεων για τον ΠΑΟΚ. Καθώς, όπως λέγαμε και χθες, οι κινήσεις που ήταν να γίνουν έγιναν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο okay, αποτελούσε μονόδρομο, αλλά νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος δεν το περίμενε να γίνουν τόσο γρήγορα κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Και πλέον ουσιαστικά είναι μια εβδομάδα που περιμένουμε καθημερινά και από έναν παίκτη. Πριν πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, επειδή παρακολουθείς στενά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχεις δει μέχρι το Ιορδανία-Αγκόλα και το... Όχι, Ιορδανία-Αγκόλα δεν έχω δει, έχω δει Ιορδανία-Δομινικανή Δημοκρατία. Πώς ήταν η εμπειρία? Καλό μπάσκετ? Καταπληκτική. Πολύ ψηλό επίπεδο. Πολύ ψηλό επίπεδο, ωραία. Δομινικανή Δημοκρατία, φίλε, κέρδισε και τη Γερμανία σήμερα, πριν από λίγο. Βέβαια. Ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι καλά η Γερμανία δηλαδή? Όχι, όχι, δεν είναι. Περάσανε οι δόξες. Ναι, ναι, ναι. Νοβίτσκι και τα λοιπά. Έμεινε εκτός τώρα από τη συνέχεια. Ναι. Γιατί λογικά η Γαλλία θα κερδίσει την Ιορδανία, οπότε η Γερμανία έξω. Έλεγα στο ξεκίνημα ότι ίσως το 7,5 στη Βραζιλία αξίζει, τώρα το βλέπω 7. Έχει πέσει μισή μονάδα. Καλή είναι η Βραζιλία, ρε. Καλή ομάδα είναι. Δεν είναι Μαυροβούνη. Το Μαυροβούνη σήμερα έχασε τη Νέα Ζηλανδία. Μήπως είναι value for bet το 7 της Βραζιλίας? Όχι να βάλεις κανένα σπίτι. Δεν ξέρω αν είναι παίξεις value bet. Απλά δεν νομίζω ότι θα πάμε σε παιχνίδι σαν αυτό που είδαμε το Μαυροβούνιο. Εγώ το λέω από την άποψη ότι θεωρώ εγώ ότι δεν αποτυπώνει τις δυσκολίες του αγώνα για την Ελλάδα αυτό το 1-11 σε συνδυασμό με το 7 της Βραζιλίας. Συμφωνώ. Απλά νομίζω ότι η Ελλάδα με καλάθι, του καλάθι, το Αντετοκούμπο, το Σλούκα, εύκολα ή δύσκολα ναι, θα το πάρει το παιχνίδι. Απλά δεν νομίζω να είναι παιχνίδι σαν αυτό που είδαμε το Μαυροβούνιο, όπου εντάξει, η Ελλάδα το τσαλαπάτησε. Εντάξει, okay, ήταν και άστοχη αυτή. Είναι, οι Βραζιλιάνοι είναι πιο καλοί, έχουν ποιότητα, έχουν εμπειρία, έχουν πολλά παιδιά που είναι... Και ξύλο ρίχνουν. Εκεί κοντά στο NBA τέλος πάντων. Είναι καλή ομάδα. Ναι. Είναι καλή. Το 19... Τώρα μπορεί βέβαια, επειδή έχουμε το κούμπο, μπορεί να το πάρει κάτι φορά το κούμπο και το μας να γράψει πάλι 90-65. Okay. Ναι. Εντάξει.
το 19,5 της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε για πλάκα, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω λίγο μεγάλο. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο και δικαιολογημένο, εντάξει. Δεν υπάρχει σύγκριση. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα οι Αμερικάνοι θα το πάρουν, ναι. Ναι. Και στο Ιορδανία-Γαλλία δεν βλέπω νίκη. Δεν βλέπω αποδόσεις για νίκη των Γάλλων ή όχι. Έχει πολλά δικά στοιχήματα, αλλά. Τι ρε, θα καμιά διαφορά μεγάλη θα έχει εδώ. Ναι. Θα έχει διαφορά μεγάλη. Τέλος πάντων, έχει το μεσημέρι το ενδιαφέρον του πλέον. Δηλαδή θα καθίσουμε να δούμε το Βραζιλία-Ελλάδα, δεν το συζητάω. Ναι, κοίταξε τώρα εντάξει, μετά την πρώτη αγωνιστική, τώρα είναι και παιχνίδια που πολλά από αυτά κρίνουν και πρόκριση στην επόμενη φάση που έχει ξανά ομίλους, έτσι. Ναι. Μην μπερδευόμαστε, έχει ξανά ομίλους μετά. Οι μεγάλοι θα περάσουν, δηλαδή. Έχει δίκιο ο Τζόρεβιτς, το έλεγα και στο ξεκίνημα, που κάνει παράπονα για τη δομή της διοργάνωσης. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ άδικο. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ άδικο. Δηλαδή όμιλοι και πάλι όμιλοι και ξανά όμιλοι και πάλι όμιλοι. Εντάξει, οι καλοί θα προχωρήσουν, αλλά τέλος πάντων ακόμα και στο ξεκίνημα, ειδικά για την εθνική μας, έχει το ενδιαφέρον. Κυρίως λόγω της παρουσίας του Γιάννη, έχω την εντύπωση. Δηλαδή, χωρίς τον Αντετοκούμπο, θα βλέπαμε την εθνική έτσι με προσοχή από τα νοκάουτ και μετά, ίσως. Τώρα. Εντάξει, κοίταξε, ο Γιάννης, αφιλόπως να το κάνουμε, είναι ατραξιόν γενικότερη. Ναι. Έτσι. Περιμένεις να δεις το παιχνίδι για να δεις, και, για να δεις τον Γιάννη κυρίως. Ναι. Έτσι. Δεν είναι μόνο η εθνική ομάδα, είναι και ο Γιάννης κάτι ξεχωριστό. Αλλά είναι και φυσιολογικό να κάτι ξεχωριστό, γιατί είναι MVP του NBA. Ναι. Okay. Ωραία, αφήνουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Καταρχήν, έχουμε κάποια ενημέρωση, Νίκο, για τον Knowles. Είναι στο Μαϊάμι, δεν είναι, έφυγε. 5 παρα 5 φτάνει, φίλε. Φτάνει, Αρχικά η ενημέρωση ήταν να φτάσει σήμερα στις 3 και 4, αν δεν κάνω λάθος, 3 και 20. Αλλά έρχεται 5 παρα 5 το παλικάρι αυτό. Μπράβο το παιδί μας. Ναι. Έλεγα ότι, νομίζω ότι φώνας χτύπησε και... η παραμονή του στο Μαϊάμι, λογικά... Συνήθως αυτές οι αεροπορικές κλείνουν για κάτι τετράστερα, πεντάστερα για τις καταστάσεις. Τρεις μέρες νομίζω πραγματικά θα ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Πρέπει να πέρασε πολύ δύσκολο αυτό. Ναι, γιατί χτύπησε ο τυφώνας την πατρίδα του. Φίλε, έβλεπα κάτι πλάνα σήμερα τώρα πέρα από την πλάκα που βλέπαμε κιόλας. Όχι, έχει γίνει μεγάλο πανηγύρι. Δηλαδή. Έβλεπα ότι δεν μπορούν να πλησιάσουν καν τα σωστικά συνεργεία. Ναι, ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις Μπαχάμες. Okay. Εντάξει. Το παλικάρι θα φτάσει σήμερα με το καλό πάντως. Να φτάσει το παλικάρι, να μην έχει κανείς στην πατρίδα του κάποιο πρόβλημα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο ήταν 5 νεκροί και 20 τραυματίες εδώ που έβλεπα το πρωί. Ναι. Ναι. Ο τυφώνας, πώς τον είπαμε, Ντόριαν. Ντόριαν. Βέρνον θα έλεγα. Ναι. Κάτω εντελώς έξω. Κοίταξε, είναι χώρες που έχουν στη ζωή τους τους τυφώνες, τους ανεμοστρόβιλους, αλλά πάντα κάθε φορά δεν γίνεται να δυστυχώς να μην έχουμε θύματα. Ναι. Δηλαδή σε χώρες που δεν είναι μαθημένες, όπως η δική μας, θα είχαμε άστο. Δεν θα ξέραμε τι μας ξημερώνει. Ναι. Λοιπόν, ας έρθει το παλικάρι με το καλό. Λοιπόν, άλλη άφηξη σήμερα. Όχι, η σημερινή είναι του Νόλ που πήγε λίγο πίσω, που είναι να φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στις 5, παρα, στις 5 ώρα περίπου. Χθες έφτασε ο Λιούις. Mm-hmm. Αργά το βράδυ, γύρω στις 9 παρά, 9 η ώρα ήταν εκεί. Σήμερα θα κάνει για αυτός την πρώτη προπόνηση, χθες την έκανε ο Σμιθ. Γενικά είναι εβδομάδα φίξεων. Αύριο έρχεται, μέσα στην εβδομάδα μάλλον αναμένεται και ο Wiggins και ο Best και ο αγαπημένος μας ο Εγκεκέζε, ο οποίος είναι αύριο να έρθει. Ενέρεφε. Την Πέμπτη είναι να έρθει ο Wiggins και την Παρασκευή να έρθει ο Best, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα χρονικά. Θα δούμε αν θα είναι και το τελευταίο και γενικά. Όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα είναι το τελευταίο. Έτσι και αλλιώς με ξένους ο ΠΑΟΚ τελείωσε. Έκλεισε τις 6 θέσεις του. Τώρα, αν θα προκύψει κάτι άλλο από την ελληνική αγορά, νομίζω το είπα και χθες ότι μου φαίνεται αρκετά δύσκολο. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έτσι, κάποια έκπληξη. Ναι. Αλλά μου φαίνεται αρκετά δύσκολο γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να ξεφύγει ο ΠΑΟΚ από ένα συγκεκριμένο μπάτζετ και θα είναι κάτι που θα κάνει έκπληξη αν συμβεί κάτι τέτοιο λίγο πιο αργά, τέλος πάντων. Πάντως φάγανε χθες τα παιδιά μας όλα μαζί, όσοι είναι εδώ, τέλος πάντων. Ναι. Απαραίτητο στοιχείο για μια ομάδα πραγματικά ολοκένουργια. Εντάξει, κοίταξε, θα χρειαστούν διάφορα πράγματα να γίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, αφού τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε ένα ποσό και κάποια χρήματα για να κινηθεί, ότι πρέπει να γίνουν διάφορες κινήσεις μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όσον αφορά την ολοκλήρωση του ρόστερ, γίναν όντως πολλές κινήσεις σε μικρό διάστημα.
Τώρα πρέπει να γίνουν άλλες πολλές κινήσεις με το διάστημα. Δηλαδή, τώρα έχουμε 3 Σεπτεμβρίου, έτσι. Ναι. Οι περισσότερες ομάδες έχουν παίξει ήδη τα πρώτα τους φιλικά. Είναι σε διαδικασία προετοιμασίας. Είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ μέσα στην εβδομάδα θα έρθουν οι περισσότεροι παίκτες του και σιγά σιγά θα ξεκινήσει η διαδικασία τέλος πάντων να μπουν όλοι με την ομάδα. Οπότε χρειάζεται ένα τέτοιο διάστημα. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα πάλι σε λίγο χρόνο. Δηλαδή και στα φιλικά και στα παιχνίδια και στις προπονήσεις όσοι μπορούν τέλος πάντων περισσότεροι να βρουν πατήματα, να βρουν ρυθμό, να βρουν μια καλή χημία, τόσο το ξεκίνημα της σεζόν που να είναι όσο δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικός. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο αυτό. Και θα πρέπει να υπάρχουν, Νίκο, και επαφές εκτός γηπέδων. Δηλαδή δεν δίνουμε ραντεβού στο παλατάκι, ναι, πάμε, ναι, φεύγουμε, ναι, τελειώσαμε. Ναι. Πρέπει, ναι, να δημιουργηθούν, ναι, παρέες, να περνάνε χρόνο μαζί, να αρχίζουν, ναι, να δένονται. Καμία ομάδα δεν έχει κάνει το παραμικρό αν οι παίκτες απλά βρίσκονται στο παρκέ. Ναι. Καμία ιστορικά. Είναι μια διαδικασία τέλος πάντων. Γενικά ο ΠΑΟΚ, επειδή έχασε πολύ μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού, καλείται να κάνει πολλά πράγματα μέσα σε λίγο χρόνο. Σιγά σιγά τα κάνει. Το σημαντικό είναι ότι το ρόστερ, ακόμα και αν πούμε ότι μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καταρχάς περιμένουμε και να ανανεώσει Τσόχλα, έτσι που δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι. Που είναι και αυτό κάτι που πρέπει να γίνει. Ακόμα και αν προκύψει κάτι ακόμα, δηλαδή την περίπτωση του Χατζηνικόλα που αναφέραμε χθες που προπονείται με την ομάδα, αν παραμείνει, ουσιαστικά το ρόστερ το έχει σχηματοποιήσει. Τώρα το να υπάρχει μία ακόμα προσθήκη τέλος πάντων συντροφηματική ή κάτι άλλο. Okay. Οπότε τώρα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και με τις αφήξεις των περισσότερων ξένων μέσα στην εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα, ώστε κάποιο Σαββατοκύριακο μάλλον, να ξεκινήσει η διαδικασία του μονταρίσματος τέλος πάντων και ο καθένας να βρει το ρόλο του και όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι θα γίνει μάλλον αναγκαστικά μέσα από τους αγώνες. Δηλαδή στα πρώτα του παιχνίδια ο ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη θα ψάχνει τη χημεία του και νομίζω ότι είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό, ναι, να σκεφτούμε ότι ολοκλήρωσε το ρόστερ του θεωρητικά 2 Σεπτεμβρίου. Πάντως, κοίταξε, τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη, εντάξει, αλλά νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν μαζί μου. Με μια πρώτη ανάγνωση, χωρίς να έχουμε την παραμικρή εικόνα από το νέο ΠΑΟΚ, ούτε καν μια πρόγευση, υπάρχει ένα ερωτηματικό για μένα πάντα με τον Εγκεκέζε και τον Νόουλς, αλλά οι υπόλοιπες τέσσερις επιλογές έχουν το ενδιαφέρον τους. Δηλαδή, ίσως και ο ΠΑΟΚ έκανε καλές επιλογές με βάση τα λιγοστά χρήματα που είχε. Εγώ νομίζω εντελώς στα χαρτιά τώρα και θεωρητικά. Ναι, γι' αυτό το λέω. Μπορεί και να εκτεθούμε. Η προσθήκη του Wiggins είναι μια προσθήκη που αν δεν υπάρχουν προβλήματα, ξέρεις τι θα σου δώσει. Δηλαδή μιλάμε για ένα παίχτη που τον έχουμε δει και με τον Λάβριο και με τον Ιφιστολίμνου. Είναι ένας παίχτης που παίζει στο 3-4. Έχει μακριά χέρια, έχει αθλητικότητα, έχει τίμιο μακρινό σουτ. Στατικό, δηλαδή ξέρεις τι θα σου δώσει. Και νομίζω ότι πέρσι στον ύφεστο ήταν και σε ένα καλό ανταγωνιστικό επίπεδο και στο Λάβριο ήταν τη χρονιά που το Λάβριο τα πήγε πολύ καλά, έτσι, ναι, μέχρι τη σεζόν. Οπότε ξέρεις τι θα σου δώσει. Ο Μπεστ επίσης, που είναι ένας παίκτης που είναι η τελευταία προσθήκη, κόπηκε τελευταία στιγμή από την αποστολή του Καναδά για το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν πέρσι στη Γερμανία, το είπα και χθες, ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο του πρωτάθλημα το γερμανικό. Και επειδή και ο συγκεκριμένος έρχεται για να δώσει συγκεκριμένα πράγματα, δεν έρχεται για να είναι ο πρώτος σκόρερ και να παίρνει, ξέρω εγώ, 15 σου το παιχνίδι. Και από αυτόν πάνω κάτω, νομίζω ότι εφόσον προσαρμοστεί και όλα πηγαίνουν καλά στο κομμάτι της λειτουργίας της ομάδας, νομίζω ότι και αυτός έχει να δώσει αρκετά. Τώρα κοίταξε να δεις. Και του Λιούις και του Σμιθ οι κινήσεις, δηλαδή οι δύο παίχτες που θα έχουν ουσιαστικά τη μεγαλύτερη ευθύνη στο κομμάτι δημιουργία, παύλα εκτέλεση, είναι πρώτα θα το δοκιμάσουν σε αυτό το επίπεδο και εννοώ το Champions League. Δηλαδή, ο Τζεκουάν Λιούις προέρχεται από ένα καλό πανεπιστήμιο, αλλά γενικότερα δεν έχει βρεθεί σε αυτό το επίπεδο στην Ευρώπη και πέρσι ήταν στην Κίμη. Η οποία Κίμη πέρσι και έπεσε ουσιαστικά αγωνιστικά, ναι, ναι, και είχε διάφορα προβλήματα, έτσι, στην όλη λειτουργία της. Ο Σμιθ επίσης που έχει πολύ καλά στοιχεία και είναι σκόρερ, και αυτός πρώτη φορά θα δοκιμαστεί σε ένα τέτοιο επίπεδο που έχει και Basketball Champions League. Έτσι. Οπότε αυτές οι δύο περιπτώσεις, καλά στοιχεία, ενδιαφέροντα νούμερα, αλλά έχει λίγο ενδιαφέρον να τους δούμε πώς θα ανταποκριθούν
σε μια τέτοια κατάσταση μέσα σε σεζόν. Και τώρα οι άλλοι δύο, ο Νόλ και ο Εγκεκέζε, είναι περιπτώσεις που ξέρεις, δεν είναι πολύ δεν είναι ακριβές όσον αφορά ξένους και είναι λίγο σαν στοιχήματα, αλλά όταν ο ΠΑΟΚ έχει να κινηθεί με ένα συγκεκριμένο budget ναι, αγωνιστικό, δεν το συζητάμε, άστο, ναι. Θα πάει και τέτοιες επιλογές. Εννοείται. Κάτι ανάλογο γι' αυτό που έλεγα ας πούμε, για τον Μπεθ και τον Wiggins, νομίζω και για τον Σαρικόπουλο. Γιατί για τον Σαρικόπουλο, επειδή είναι Έλληνας, να έχουμε λίγο έξω, ασχολούμαστε με τους ξένους περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Πάνω κάτω και από τον Σαρικόπουλο ξέρουμε τι θα πάρουμε. Εφόσον ο Σαρικόπουλος είναι και λίγο είναι καλά με το κορμί του, έτσι, γιατί και αυτός κατά καιρούς έχει ταλαιπωρηθεί λίγο με τη μέση του και όλα αυτά, και είναι έτσι έτοιμος στο κομμάτι Τρίτη Σάββατο, Τετάρτη Σάββατο, που ειδικά στο ξεκίνημα της σεζόν μέχρι το τέλος πρώτης φάσης είναι πολύ απαιτητικό, γιατί είναι ουσιαστικά συνεχόμενο αυτή η διαδικασία. Είναι τρεις μήνες που ανά τρεις-τέσσερις μέρες έχεις παιχνίδι και ταξίδι. Και από εκεί πάνω κάτω ξέρεις τι να περιμένεις. Για μένα είναι μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ μέσα σεζόν και πάντα στη λογική ότι λειτουργεί κανονικά, έτσι. Mm-hmm. Ότι έχει μια νορμάλ λειτουργία η αθλητική εταιρεία. Είναι οι δύο που θα έχουν την μπαγκέτα, ας πούμε, ο Σμιθ και ο Λιούις, και να βρεθούν οι ρόλοι στους άλλους παίκτες. Έτσι. Δηλαδή ο ρόλος του Μπεστ, ο ρόλος του Wiggins και όλα αυτά. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Αυτή η κατάσταση. Για τους δύο, τον Εγκεκέζα και τον Νόλους, θα περιμένουμε να τους δούμε. Σίγουρα το δικό τους κομμάτι προσαρμογής είναι αρκετά σημαντικό. Είναι και δύο παιδιά που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Ο Εγκεκέζα ουσιαστικά πρώτη φορά, όχι ουσιαστικά πρώτη φορά έρχεται στην Ευρώπη, γιατί μετά το Πανεπιστήμιο ήταν στην Ιαπωνία. Ο Νόλους ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο. Θα τους δούμε λίγο το πώς παλεύουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Πάντως, εάν, νομίζω ότι και για αυτούς μέσα από τα παιχνίδια θα βγάλουμε εικόνα. Ναι. Εάν ο Μπέστη συνδυάσει την ουσία με το θέαμα, με αυτό που είδαμε το βίντεο εχθές από την ΚΑΕ. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Αυτά που κάνει είναι θεαματικά, δεν είναι απλά καρφώματα. Ναι. Με δύναμη ή οτιδήποτε άλλο. Αν με ρωτάς προσωπικά, αν είχα μια ομάδα στην Ελλάδα για παράδειγμα, mm-hmm. Ή ήμουν στέλεχος και είχα κάποια χρήματα για να κινούμε, θα έκανα πολλές επιλογές ξένων από τη Γερμανία. Γιατί πραγματικά το γερμανικό πρωτάθλημα πλέον έχει πολύ καλούς ξένους. Είναι πολύ αθλητικό. Έχει πραγματικά, ναι μεν έχει την Bayern Μονάχου που παίζει στην Ευρωλίγκα και είναι το φαβορί κάθε χρόνο, αλλά και οι άλλες ομάδες είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και έχει γενικότερα πολύ σωστό τρόπο λειτουργίας στο κομμάτι στελέχωσης, scouting και όλα αυτά. Ναι. Οπότε το γεγονός ότι ο Μπέστη ήταν πέσει μια ομάδα όπως η Ludwigsburg, που αν τη θυμάστε την βρήκε ο ΠΑΟΚ πρόπερση, ναι, 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 ήταν ναι. Μια ομάδα ξεχνιέται. Που έφτασε μέχρι το Final Four και ήταν πολύ καλή και γενικότερα ο τρόπος που έπαιζε ήταν τρομερός. Ένα εντελώς διαφορετικό μπάσκετ από το που έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό λέω ότι ο Μπέστη και καλή καριέρα έχει κάνει μέχρι τώρα και σε καλή ηλικία είναι, δεν είναι 34, είναι 27 χρονών, έτσι. Mm-hmm. Και είχε και το καλοκαίρι ήταν πολύ ενεργός με την εθνική ομάδα του Καναδά, παρότι δεν κατάφερε να βρεθεί στο τέλος στον παγκόσμιο κύπελο. Οπότε λοιπόν είναι ένας παίχτης που νομίζω ότι αν λειτουργεί σωστά η ομάδα σε αυτά που έχει να κάνει αυτή προς τους παίκτες, ξέρεις πάνω κάτω τι θα πάρεις. Έτσι. Ναι. Και δεν είναι, μην το βλέπουμε σαν κάτι πολύ εύκολο αυτό, να το κάνεις όταν μέσα σε δύο εβδομάδες έχεις τρέξει να βρεις ρόστερ παίκτες, να αντάξεις κάποια χρήματα για να δώσεις προκαταβολές και όλα αυτά. Είναι κάτι δύσκολο. Έτσι. Γιατί εγώ συνεχίζω, το λέω και το ξαναλέω, ότι είμαστε 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, μην ξεχνάμε που ήταν ο ΠΑΟΚ 20 Αυγούστου. Ναι. Δεν ήταν 20 Ιουνίου. Δεν ήταν πριν 3 μήνες στην κατάσταση που ήταν. Σωστά. Ήταν πριν 15-20 μέρες. Έτσι. Σωστά. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για πώς βγαίνει το ρόστερ, τι ρόλο θα έχει ο καθένας και όλα αυτά. Έτσι. Δεν είναι κάτι πολύ normal αυτό που έχει γίνει για τον ΠΑΟΚ μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε εντάξει, στην πορεία περιμένουμε να έρθουν όλοι οι παίκτες, να σωματωθούν, να ξεκινήσουν λίγο και τα φιλικά να πάρουν μια εικόνα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να βρει και κάποιους αντιπάλους πριν τα μαυροσκλήφια, περιμένουμε ανακοίνωση ακριβώς για ημερομηνίες και αντιπάλους και εκεί. Τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στο Σαλονίκη ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω φέτος αν θα είναι και ο Ηρακλής. Πέρσι ας πούμε ήταν ο Προμηθέας, ήταν ο Κολοσσός και το Ρέθυμνο. Ναι. Και πρόπερσι αν θυμάμαι καλά. Τώρα δεν ξέρω αν φέτος θα είναι ο Ηρακλής ή κάποιες άλλες ομάδες
εκτός Θεσσαλονίκης πριν του ΠΑΟΚ και του Ρέφλη, αλλά θα το δούμε. Okay. Και μετά έχει να πάει και στη Βουλγαρία ο ΠΑΟΚ 21 με 22 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, είναι εκείνο το τουρνουά, και ένα τουρνουά της Ρίλσκι. Οπότε σιγά σιγά με τις αφήξεις των παικτών. Άντε να δούμε. Την ομάδα της προπονήσης να πάρουμε και μια εικόνα πενταφυλικά για να έχουμε μια πρώτη έτσι εντύπωση για το τι περιμένουμε να δούμε. Πάντως, γενικά, μέχρι τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει πάει σε μια πεπατημένη, η οποία έχει μια λογική. Δηλαδή, πήρε δύο παίκτες στην περιφέρεια στο Άσο 2 που να έχουν το ρόλο της δημιουργίας παύλα εκτέλεσης, που πλέον από τις κορυφαίες ομάδες μέχρι τις πιο χαμηλές βλέπεις ότι αυτό το κομμάτι επομίζονται συνήθως δύο παίκτες. Δηλαδή, το έκανε και πέρσι, προφάσισε να κάνει και πέρσι ο ΠΑΟΚ με τον Γκος και το Χάτσερ, για παράδειγμα. Έτσι, άλλο επίπεδο παίκτες βέβαια εκείνοι, άλλο επίπεδο αυτοί οι συγκεκριμένοι δύο, ο Σμιθ και ο Λιούις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πλέον πρέπει να έχεις μίνιμουμ δύο τέτοιους παίκτες στην περιφέρεια, που να μπορούν με την ίδια ευκολία να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν. Και ουσιαστικά αυτοί να έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Έχει επίσης, ο Μπέστα εξηγήσαμε τι παίζει με το συγκεκριμένο. Ο Τσόχλας αναμένεται να έχει ένα ρόλο πιο συμπληρωματικό, εφόσον τελειώσει το τυπικό κομμάτι και ανακοινωθεί η παραμονή του. Ο Σίες είναι ένας παίκτης που επίσης έχει να δώσει πολλά πράγματα στο κομμάτι ενέργεια-διάθεση. Ο Wiggins, που θα τον βλέπουμε και στο 3 και στο 4, έχει και αυτό συγκεκριμένα πράγματα να δώσει. Δηλαδή, η σύνθεση χαρακτηριστικών στα χαρτιά τουλάχιστον που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έτσι. Πάντα και με τους παίκτες που μπορούν να διέθετα από πέρσι, τον Μαργαρίδη, τον Σχίζα ακόμα και τον Τσόχλα. Οπότε όλα αυτά περιμένουμε έτσι λίγο σιγά σιγά να τα δούμε και στο παρκέ. Ωραία. Για να συνδυάσεις την παρακολούθηση του αγώνα της Εθνικής στο μπάσκετ με κάποιο χαρτζηλίκι, να σου δώσω εγώ δύο δώρα. Ναι. Over μισό τρίποντο το κούμπο του Θανάση 2-15. Ή πάνε στα πιο σίγουρα. Over μισό τρίποντο του Παπα-Νικολάου 1-75. Δεν θα βάλει ένα τρίποντο. Εκτός έβλεπω και στα δύο, να ξέρεις. Κοίταξε, στην αρχή νόμιζα. Θανάση, ας πούμε, στο βλέπω σφιχτό, γιατί ο Θανάση δεν ξέρει πώς θα παίξει. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι ο Γιάννης, όταν ξεκίνησα να σου το πω. Και λέω, εντάξει, ένα θα βάλει. Το παίρνω πίσω του Θανάση. Αλλά το τρίποντο, ένα τρίποντο, δηλαδή over μισό του Παπα-Νικολάου, 1,75, εγώ θα το τιμήσω, σου πω την αλήθεια. Okay. Ένα, θα βάλει ένα. Κοίταξε, ο Παπα-Νικολάου, ρε φίλε, λογικά θα πάρει 2-3 τρίποντα. Okay. Ενέρεση. Εντάξει. Θα σουτάρει, δηλαδή. Είναι λίγο ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρω πόσο θα παίξει και κατά πόσο στο διάστημα που θα είναι στο παρκέ θα πάρει και σουτ. Κατάλαβες. Αυτό είναι λίγο το ερωτηματικό. Τρίπο του Μπουρούσης 1,55, over μισό. Το έχει και ο Μπουρούσης. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Ναι. Το έχει και τα παίρνει κιόλας, δεν τα φοβάται. Άντε να δούμε. Έχει το ενδιαφέρον του. Και αγωνιστικά και στοιχηματικά. Σημαντικό να κερδίσει η Εθνική σήμερα, τώρα πέρα από την πλάκα. Να κάνει το 2-0 και να τελειώσει με την πρόκριση, γιατί αν δεν το κάνει και έχει θέμα με την Βραζιλία, θα πρέπει να παίξει πρόκριση μετά με την Νέα Ζηλανδία που κέρδισε σήμερα. Όχι, τελικός. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα εύκολα δύσκολα να κάνει τη δουλειά, να κάνει το 2-0, να είναι στην επόμενη φάση. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και για τον μπασκετικό ΠΑΟ και το παγκόσμιο κύπελο. Ήσασταν μαζί μας. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί μέχρι τις 3. Ο Γιώργος Παναγιωτίδης, από τις 3 μέχρι τις 5 μαζί σας ο Γιώργος Ζαγόρας. Καλό μεσημέρι να έχετε, το ραντεβού με το ΠΑΟ 24 αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12.